καλώς ήρθατε κατά το τσάκαλο καταπληκτικό βάτσκο προχωρήσω πίπινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καμ' του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε, πάμε. Έχουμε ωραία πράγματα ετοιμάσει σήμερα για σας. Όπως κάθε φορά δηλαδή, δεν το συζητώ, έτσι κι αλλιώς το γνωρίζετε. Έχουμε και υπέροχο δώρο σήμερα, θα σας πω σε λίγο. Έχουμε Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα, πάμε σήμερα να ακούσουμε ποταπά, να πούμε τα ανεκδοτά μας, να κάνουμε το χαβά μας, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στη μελαγχολία, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της κατάθλιψης γενικότερα. Να συζητήσουμε όμορφα πραγματάκια. Σήμερα οπωσδήποτε θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, γιατί πρέπει να δοθεί το διήμερο στις θερμές 100%. Έχουμε ήδη 7 από την προηγούμενη φορά που παίξαμε αντίστροφη μέτρηση. Θα βγάλουμε και σήμερα τους υπόλοιπους, θα τους βάλουμε όλους σε μια κλήρωση. Αλλά έχουμε και άλλο καταπληκτικό δώρο σήμερα. Θα σας το πω σε πολύ λιγάκι. Σε πολύ λιγάκι θα σας το πω το δώρο αυτό που πραγματικά πολύ χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να δώσουμε ένα smartwatch Harling. Τι είναι αυτό? Ρολόι και κινητό, μέγεθος οθόνης 1,54, τύπος οθόνης LCD, τρόπος χειρισμού οθόνης αφής, touchscreen, bluetooth, micro SD, δόνηση, κάμερα, ειδοποίηση μηνυμάτων, ξυπνητήρι, μερολόγιο, αισθητήρες, βηματόμετρο, παρακολούθηση ύπνου. Πώς τα βλέπεις φίλε? Ένα καταπληκτικό μαραφέτη έχουμε λοιπόν σήμερα να σας δώσουμε, το οποίο μαραφέτη είναι προσφορά από το δίκτυο Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή 143, από το δίκτυο, ξαναλέω, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 143, στο δίκτυο 2310 311 611. Και τους ευχαριστούμε, μας δίνουν τη δυνατότητα, γιατί μας έχουν δώσει διάφορα δωράκια τα οποία θα τα μοιράσουμε εντός των ημερών. Πάμε να πούμε τους χορηγούς μας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Ό,τι θέλετε σε ηλεκτρικό, εκεί θα πάτε. 50 χρόνια εμπειρίας. Τα χαιρετίσματά μου στο Βάιο, τον οπερατέρ που τραβούσε τη γιορτή προχθές, που κάναμε για τα 50 χρόνια τον χαμό, τη λαοθάλασσα έξω από το κατάστημα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Εγώ λέω να ξέρεις, λέει, είμαι, λέει, Άρης, αλλά σε ακούω. Εντάξει, φίλε. Μπράβο σου, καλά κάνεις φίλε. Έχεις κριτήριο, έχεις... Εντάξει, λέει, με μερικές φορές λέει χαλιέμε, λέει, με τον πάκο. Άμα σε χαλάει φίλε, να μην το πίνεις. Να μην σε χαλάει. Όχι, λέει, να μην... Όχι. Στείλε τα χαιρετίσματα, να σε ακούω, σε ευχαριστώ, μας κρατάς παρέα και τα λοιπά, είπαμε. Εμείς ξέρετε τι πιστεύουμε, ξέρετε ποιος είναι ο πυρήνας μας, ξέρετε ποιος είναι ο καημός μας, αυτό δεν αλλάζει, ούτε προσπαθήσαμε ποτέ σε αυτά τα χρόνια να ψαρέψουμε από άλλη δεξαμενή. Όποιος θέλει να μας ακούσει, ναι, αλλά να γυρίσουμε και να ασχολούμαστε περισσότερο με Άρη και Ηρακλή, το θεωρώ και ανέντιμο. Δεν θα το εκτιμήσουν και οι ακροατές, οι Αριανοί και οι Ηρακλειδείς. Ξέρουν τι είμαστε. Τώρα, όταν τραγουδάμε, όταν κάνουμε χαβαλέ, όταν λέμε τα ανέκδοτα, δεν τα λέμε μόνο για τα παουξάκια, για τα ζουμουσάκια, τα λέμε για όλους. Όποιος θέλει να την παρέα μας, έχουν και γάβρους στην εκπομπή και βαζελάκια και αεξίδες και γενικότερα. Αυτά. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, LG, τρομερές τηλεοράσεις. Επίσης, χορηγός πρώτης ώρας είναι η υγραεριοκίνηση Εσκιάδη. Αν έχετε γονατίσει από το έξοδο της βενζίνης, έτσι, άστο να παίζει. Άστο, άνοιξε. Θα πούμε για την Εθνική, όχι την τράπεζα, ούτε την Εθνική Οδό. Μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, όλο αυτή με τα τετραγωνάκια, τις φανέλες που είναι λες σαν τραπεζομάντιλα της γιαγιάς Αλίκης, όλο αυτοί χαίρονται, τι παίζει? Το Νεκταράκι είναι, φίλε, πιστεύω έτοιμο σε καμιά εξαετία, εφταετία, θα είναι έτοιμο να μου κάνει τα ρεπά. Δεν υπάρχει. Ευχαριστώ να πω πάρα πολύ για τις πολλές ευχές σας χθες για το κοριτσάκι μου, Αγίου Νεκταρίου χθες. Πολλές ευχές, ευχαριστώ πάρα πολύ και για το Facebook και για την εκπομπή και για τα inbox και για τα σούξου μούξου. Ένα θερμό ευχαριστώ. Θα πούμε για την Εθνική λοιπόν. Η υγραεριοκίνηση Εσκιάδης γονατίσατε από το βραχνά της βενζίνης, από το έξοδο. Χωρίς πάτο το βαρέλι εκεί. Βάζετε το μαραφέτη στον ειδικό. Η οικογένεια Εσκιάδη γνωρίζει όσο κανένας άλλος. Εννοείται ιταλικά προϊόντα, με το παρελθόν της οικογένειας και την Ιταλία και τη Fiat
να γνωρίζει όσο κανένας άλλος. 4,73-118, 0 προκαταβόλα, 12 άτοκε. Πεθαίνω επίσης για αυτήν την κατάληξη, έτσι. 1000 δραχμές. Δεν ήταν άσχημα. Δεν ήταν άσχημα. Θα σας πω. Πολλά θα πούμε. Ξαναλέω, σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό μαραφέτη για το χέρι, ένα κινητό χειρός, αυτό το smartwatch. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 143, το δίκτυο είναι που μας δίνει αυτό το δώρο σήμερα. Ξαναρέω, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 143, 311-611 το τηλέφωνο. Χθες λοιπόν το βράδυ αγωνίστηκε η Εθνική. Εδώ και πολλές μέρες δεν μπορούσα να καταλάβω και να κατανοήσω και να συμμεριστώ αυτή την υπεραισιοδοξία. Πάμε εκεί, αυτά, εντάξει. Ποια Κροατία. Πανηγύρισαν επίσης κάποιοι όταν κληρωθήκαμε με την Κροατία, παιδιά. Μια εφορία με ύψιλον. Μια εφορία, μια υπεραισιοδοξία. Όπου πήγαμε έτσι, μας τον κάναν τάλιρο. Όπου πήγαμε, τον ψυχισμό εννοώ. Όπου πήγαμε ψηλωμένοι, έλα μωρέ, θυμάστε πως στο Euro τι κάναμε, κάθε φορά, ναι, τώρα με τους Γάλλους, ναι, με τους Τσέχους, αυτοί το φαβορεί, εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Όπου σαν εθνική πηγαίνουμε, ψηλωμένοι με ένα εφάκι, αντάξει τώρα πάμε, στη χειρότερη, το χι, αν, ποια Κροατία, είδατε ποιοι παίζουν στην Κροατία. Δηλαδή μόνο αυτός ο Μόντριτς έχει μια φωτογραφία σήμερα στο διαδίκτυο, πηδάει μετά τον γκολ. Και έχει επιτόπιο άλμα μεγαλύτερο από αυτό που είχε κάνει ο Μάικλ Τζόρνταν στο ΕΡ, το κάρφωμα. Λέω το για τον Μόντριτς τώρα, έχει μέσα, δηλαδή, οι υπόλοιποι τι είναι αυτοί. Πού παίζουν, ξέρετε πού παίζουν. Δεν παίζουν, παιδιά, στον Αότραχρον Πλαγιάς, στον Ποσειδώνα Διδήμων, στον Ερμή Ερμιώνης. Είδατε ποιοι είναι αυτοί, οι παίχτες. Δηλαδή... Οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Ράκιτς, ο Ράκιτιτς, ο Κάλινιτς, ο Μόντριτς, ο Βίντα, αυτοί που παίζουν, ξέρετε. Και πήγαμε με ένα ύφος τέτοιο, μαμάω και δέρνω. Τα δε λάθη της ομάδας, όχι απλά παιδικά, μου θυμίσανε έτσι, δηλαδή, μια παιδική χαρά, την ώρα που έβλεπα τα λάθη πίσω στην άμυνα, άκουγα στο βάθος φωνές. Ακούω φωνές. Τι έγινε, ρε Καρνέζη? Φοβερό, ρε παιδιά. Ζούμε σε μια χώρα όπου αντί να βγει ο Καρνέζης και να είναι μέσα ο Κουφοντίνας, βγαίνει ο Κουφοντίνας και μένει μέσα ο Καρνέζης. Δηλαδή, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά, συγγνώμη. Βγαίνει, μια άνεση. Τραγικό λάθος, πέναλτι. Μπορούσε να είναι και αποβολή. Παιδική χαρά. Λάθος και του Σταφυλίδη, πολύ σοβαρό. Στάφη, τι μαλλί είναι αυτό, τι αυτό. Δηλαδή... Αγόρι μου, δεν κάνει το. Εσύ από εδώ έφυγες ένα σοβαρό παιδί. Μη εκεί στη Γερμανία, τι έγινε. Αυτό το πλατινέ, δηλαδή δεν είσαι το δεύτερο όνομα μετά τον Οικονομόπουλο που βγαίνει. Δεν είσαι, δεν βγαίνεις β' λαϊκός στο Ποσειδόνιο Παλάς. Είσαι όποιο άλλο παλάς, τέλος πάντων. Είναι αυτό που λένε η πολιτεία. Τι κάνει η πολιτεία, το Μπουζουξίδικο. Πανηγυρίζουν στη Μύκονο, σου λέει τζαβέλες, διόλιδες, αυτά όλοι, αυτοί πανηγύρι. Στη Μύκονο φαντάζεσαι όλα αυτά τα παιδιά. Εχθές, πόσοι από τους ποδοσφαιριστές αυτούς παίζουν στον ΠΑΟΚ, να μου υποθυμίσει κάποιος. Πώς, δεν άκουσα, τι, πάρε το μηδέν. Τον Μπέλκα τον πήρατε για να τον αφήσετε εκτός 18άδας, δηλαδή τον πήρατε μαζί τον Μπέλκα, είναι καλύτερη αυτή που έχεις από τον Μπέλκα στα χαφ. Είναι καλύτερη. Ο Τζιόλης στα 100 μέτρα κάνει και διανυκτέρευση. Δηλαδή τόσο γρήγορος. Φοβερό. Δηλαδή χθες ο καλύτερος παίκτης της Εθνικής είναι ένας ο οποίος δεν είναι Έλληνας. Ήταν ο Ζέκα στα τρεξίματα τουλάχιστον. Λάθη παιδικά
και αυτοί για τον Αντετοκούνμπο δεν βγάλανε και έναν ποδοσφαιριστή, ρε παιδί μου, δηλαδή. Δεν το σκεφτήκανε έτσι. Δηλαδή, βγάλε και ένα ποδοσφαιριστή. Βγάλε ένα κοντό, ρε φίλε. Βγάλε έναν εκεί, ένα εξαράκι, κάτι, ένα οχτάρι, κάτι. Ένα, βγάλε έναν. Βγάλε έναν. Τον πήρε τον Μπέλκα και τον άφησε απ' έξω. Δεν έχουμε τίποτα κόμπλεξ. Η εθνική μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές. Όμως εκείνη η εθνική, όχι αυτή εδώ η εθνική του Καραϊσκάκης, η εθνική μιας παρέας κλειστής. Και ξαναλέω, πανηγυρίζουν στη Μύκονο. Φαντάζεστε, Μύκονο, καλοκαίρι, Ιούνιο μήνα. Ε, και χαίρεται φυσικά ο Γαλάτης. Άνοιξε. Έρχονται τα παιδιά, έρχονται. Βάλτε, βάλτε από την αρχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Από εκεί αρχίζει. Ναι, καλημέρα, Σπρόνηση. Πω, πω, τι, ε. Δεν συγκινείσαι, φίλε. Τώρα, γιατί είναι τόσο άσπρο το νησί, κάνω κάποιες σκέψεις. Δεν θέλω να τις πω. Όχι, μη με. Δεν θα πω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, αφήστε με. Έτσι. Πάρ' το, και το καράβι θα πάρει. Καράβι, σαλπάρι. Κάνε λίγο με καταληξία τώρα, γρήγορα. Σε Άρη. Μπράβο. Δεν εννοώ το παγκάρι. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Έχω σωτήρι δασκαλάτσι. Το είπα, δεν το είπα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Άντε πάμε. Σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό smartwatch. Φανταστικό μαραφέτη. Ένα κινητό ρολόι. Όταν λέμε κινητό ρολόι, δεν είναι ένα ρολόι που κινείται μόνο του και φεύγει. Ένα ρολόι κινητό. Ένα κινητό χειρός. Καταπληκτικό. Με LCD οθόνη, αφής, Bluetooth, microSD, δόνηση, κάμερα, ειδοποίηση μηνυμάτων, ξυπνητήρι, ημερολόγιο, αισθητήρες, βηματόμετρο, παρακολούθηση ύπνου. Ένα καταπληκτικό μαραφέτη από το δίκτυο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 143. Προσφορά. Και έτσι λοιπόν, αν πεις τώρα, τι λένε τώρα οι διεθνείς μου. Έλα μου, Ρωσία το καλοκαίρι, ρε φίλε. Ποιος πάει Ρωσία το καλοκαίρι. Πού να τρέχεις το. Πού να τρέχεις. Τι είναι αυτό, φίλε, ειδοποίηση. Πέσαν όλα. Τελείως. Κατέρευσε το σύμπαν. Τώρα λέει που μιλάω δεν ακούει κανένας. Θα ακούσει την επανάληψη. Εγώ μιλάω κανονικά. Κατέρευσε το σύμπαν. Έκλεισε ο υπολογιστής, φίλε, μόλις βάλαμε καλημέρα Σπρονίση. Δεν γίνονται αυτά. Και έτσι λοιπόν γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Διότι αυτό το υπέροχο smartwatch που κληρώνουμε σήμερα δεν υπάρχει, πανέμορφο, είναι ένα κινητό που φοριέται στο χέρι. Κανονικά, υπέροχο, με οθόνη αφής, με βηματοδότη, με πώς το λένε, βηματόμετρο, με βηματοδότη, φίλε. Σιγά μην έχει μπαλονάκι, ρε φίλε. Σιγά μην έχει bypass. Με παρακολούθηση ύπνου. Αυτό παρακολούθηση ύπνου, φίλε, τι παίζει εδώ. Δηλαδή που κοιμάσαι, σε ειδοποιάει. Όταν κοιμηθείς με αυτή που δεν πρέπει. Ή σε δίνει στιγνά στη γυναίκα όταν πας να ξενοβοσκήσεις. Ο άντρας σας κοιμάται με άλλη. Ποια είναι, λέει, η μόνη γυναίκα που ξέρει σίγουρα που είναι ο άντρας της κάθε νύχτα. Αυτή που ο άντρας έχει πεθάνει γίνεται στο νεκροταφείο. Στάνταρ. Στανταράκι, σας λέω. Στανταράκι. Θα τα δούμε και τα δικά μας. Θα τα πούμε. Θα τα συζητήσουμε. Αυτά για το κάζο της εθνικής. Με τις σκακέρες φανέλες. Η αντίπαλη. Η Κροατία. Αυτό το 4-1 γελάω σήμερα με κάποιους πραγματικά. Δηλαδή που εντάξει, λέει, γυρίζει. Γυρίζει τι. Γυρίζω από τα ξένα. Γυρίζει δηλαδή, γυρνάς από το άλλο πλευρό απλά και σου λέει θέλω και αυτή τη στάση. Το 4-1. Τι σκεπτικό είναι αυτό το γυρίζει, δεν κατάλαβα. Θα πάμε, θα κερδίσουμε 3-0 μέσα στο Καραϊσκάκης. Ένα που πρέπει να γίνει. Η εθνική
να παίζει στην επαρχία. Να φύγει από αυτό το ολυμπιοκρατούμενο περιβάλλον και δεν εννοώ μόνο γηπαιδικά, αλλά σαν νοοτροπία. Γιατί η εθνική, αυτή που έχει φτιάξει ο Φερνάντο Σάντος και έφτασε για ένα πέναλτι να πάει στους 8 του κόσμου, δεν έχει καμία σχέση με αυτή την εθνική εδώ. Και προσπάθησαν κάποιοι να βαφτίσουν τον Σκίμπε Ρεχάγκελ. Δηλαδή, επειδή είναι Γερμανός κι αυτός. Άντε ρε, αλήθεια. Δηλαδή, πας με μια φανταστική, να πούμε, Σουηδέζα, κάποια στιγμή τα έχεις με μια Σουηδέζα και επειδή πέρασε τέλεια μαζί της, γνωρίζεις μια Σουηδέζα που έχει πόδια Λιτμπάρσκι, δόντια Γιουριού, μύτη Καρασαβίδη, σαγόνι Πάπριτσα, αυτιά Νασιόπουλος, η Μπακατσιάς, λίγο Αληθωρίζει, λίγο Φαλακρίτσα, λίγο αυτά, λίγο και επειδή, α, Σουηδέζα, θα πάω μαζί της. Επειδή είχα περάσει καλά με την άλλη, ήταν φανταστική η Σουηδέζα η άλλη. Ήταν εκείνη που έλουσε τα μαλλιά της στο Τιμωτέι, σε εκείνο το ξύλινο καδούλι. Έχει στοιχειώσει, φίλε, δασκαλάκι. Δεν είναι μια φαντασία, σε εκείνη τύπησα με το ίσιο, το ξαδό, το μαλλί, το οποίο ήταν αλφάδι. Και στην παιδιάδα εκείνη, εγώ βέβαια λυμπιζόμουνα και τον καζόν. Δηλαδή, κοπελιά, ένα ματσάκι θέλω με τα φιλαράκια μου σε αυτό το χορτό, δηλαδή κρίμα είναι. Με μια έστω πλαστική μπάλα από περίπτερο. Έστω μια από αυτές τις παλιές, ρε παιδί μου, που τις παίρνει ο αέρας, δεν μας νοιάζει. Που σούταρες κι αν είχε αέρα, βέβαζε μόνη της φάλτσα. Και έπρεπε περισσότερο μάντης να είναι ο άλλος παρά τερματοφύλακας. Έστω με μια μπάλα από αυτές που όταν βρεχόταν η ραφή, άνοιγε και βλέπαμε μέσα το κόκκινο τον μπαλόνι. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς, φίλε. Μαζεύαμε χαρτάκια για αυτή την μπάλα. Μαζεύαμε χαρτάκια που ξοδεύαμε βέβαια πενταπλάσια ποσά, έτσι. Που το, άμα πηγαίναμε να πάρουμε την μπάλα, όχι όμως. Ήταν όλη αυτή η μυσταγωγία, όλη αυτή η διαδικασία. Φιλιά στο Γιώργο από την Πανίνη που ξέρω ότι μας ακούει και ξέρω ότι θα μας τροφοδοτήσει πάλι με άλμπουμ. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό και θα ξαναμοιράσουμε γιατί με ρωτάνε ειδικά μπαμπάδες με παιδιά που περισσότερο πιστεύω οι μπαμπάδες τα κολλάνε μεταξύ μας. Τα παιδιά είναι ένα πρόσχημα όπως κάποιοι παιδότοποι. Που βλέπεις είναι ένα τραπέζι άδειο, δίπλα ένα άλλο τραπέζι άδειο και άλλο τραπέζι άδειο και είναι μαζεμένοι όλοι σε μια γωνία γιατί είναι μια μάνα ή το χειρότερο φίλη μάνας η οποία έχει έρθει στον παιδότοπο με σορτσάκι, με γόβα ή με κολάν ή με Όλυμπος και ο Κύσαβος τα δυο βουνά μαλώνουν ένα θηρίο, ας πούμε, κανένα φοβερό κορμί και είναι όλοι μαζεμένοι εκεί, είναι πραγματικά σαν τις, όπως είναι, δεν θέλω να πω τώρα όπως η μίγα στο, να πούμε. Να πούμε στο μέλι, η μέλη στο μέλι, καταλάβατε εσείς τι ήθελα να πω. Καταλάβατε τι ήθελα να πω. Εδώ είμαστε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, έχουμε καταπληκτικό δώρο σήμερα. Σήμερα ο κόσμος να χαλάσει και ας έχει γραμμές, γιατί αυτή τη βδομάδα κάψαμε τα αυτιά μας με τις γραμμές. Μας χαροποιεί φυσικά που είστε εδώ. Εμείς ανοίξαμε τις γραμμές αυτή τη βδομάδα, ήταν πολύ δύσκολη, είχε πολύ γκρίνια, είχε πολύ τσαντίλα, είχε πολύ απογοήτευση, είχε πολύ ξενέρωμα, είχε πολύ νεύρο. Αλλά εδώ είμαστε, παιδιά, το έχουμε πει πολλές φορές. 19ος χρόνος. Όταν ξεκινήσαμε εκπομπές, η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη. Το μεγάλο πεύκο ήταν σε γλάστρα. Ο Βουκεφάλας ήταν ένα ανέμελο πόνι που έτρεχε με τα ξέπλεκα μαλλιά του στις παιδιάδες Πέλλας. Το ουράνιο τόξο ήταν ασπρόμαυρο. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που έκανα εκπομπή που δεν είχε, φίλε, ούτε SMS ούτε ίντερνετ. 310 τάδε τάδε τάδε. Το τηλέφωνο, σταθερό φίλε. Αυτό με το καντράν που όταν το νούμερό σου είχε μηδενικό μέσα, ξενυχτούσες φίλε. Κανένα 909-899. Γεια σας. Έπειχε φίλε. Μέχρι να γυρίσει το καντράν. Α, τώρα που λέω το κινητό που λέει παρακολούθηση ύπνου. Μήπως δεν είναι μόνο αν ξενοκοιμάσαι, αλλά τι είδος ύπνο κάνεις, ας πούμε, τι είδος ύπνου. Κυπριακός. Ο ύπνος ύπνο. Ε, έλα ο ένα έχει τώρα εδώ στο δασάκι της άχνας μένει μέσα ο ύπνος ύπνο. Αν και το αγαπημένο μου είναι ο Κύπριος Κομάντο. Πεθαίνω. Πες μου δεν το έχω πει εδώ. Πες μου δεν το έχω πει φίλε. Ο Ράμπος Ράμπου. Λέω. Έβαλες ρουμπίνι. Πού ξαπλώνεις, πού κοιμάσαι. Και είναι φαίη ρουμπίνι. Φίλε. Αγαπούμε φαίη ρουμπίνι. Θέλω να σου πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τα ονόματα πολύτιμη λύθη. Μάσε! Μωρή, καριόλα, στεναχώρια.
Εμείς θα σε κερδίσουμε, όχι εσύ. Να ξέρεις, και δεν το λέω φυσικά για την Ρουμπίνη, έτσι, γιατί στενοχώρια το λέω γενικά αυτή τη εβδομάδα. Σπίτι μη γυρίσεις. Εδώ μπαίνει ένας που λέει μη γυρίσεις ξανά. Τι έλεγα. Έλεγα ότι αυτοί που έχουν ονόματα πολύτιμους λίθους, σίγουρα αυτή η κυβέρνηση θα πει έλα εδώ. Εσύ που λέγεσαι, πώς λέγεσαι, Ζαφύρης, φορολογείσαι φίλε. Μα όχι. Και στα επίθετα, Πολυτιμόπουλος, τι Πλουσιάδης, σοβαρά μιλάτε, το είχαμε ξαναφέρει αυτό το θέμα παλιά. Έλα εδώ, είσαι. Εγώ, ποιος είσαι παιδί μου, είμαι ο... Αυτός ένα μηδέν, εντάξει πέρα από αυτό, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αργυρός! Φορολογία, ξημερώματα κάνεις τελειώματα και τα λοιπά, δίνεις δικαιώματα, σουξουμούξου και κλείνεις όλα τα στόματα. Μου το έχουν ζητήσει αυτό φίλοι μου, το ζητάνε 52 μέρες. Η ίδια ακροάτρια. Θα το βάλουμε σήμερα. Θα βάλουμε Αργυρό. Δεν είναι στο level το δικό μας, αλλά είναι όμως, όπα, είναι λίγο τσίου το κομμάτι. Έλα εδώ Αργυρός, εσύ παιδί, πώς έλενε εσένα. Τέρι Χρυσό, Τέρις Χρυσό, τι λέρε φίλε. Σοβαρά με αυτές τις κυκλοφορίες χωρίς να σε έχουμε φορολογήσει. Εσύ παιδί μου, εσύ, εμένα με λένε Χρυσικάκο, Χρυσικάκο. Έλα εδώ, ναι. Εσύ πες μπάσκετ, Χρυσικόπουλο, τι λέτε ρε μπλα. Σοβαρά μιλάτε. Εσύ παιδί μου, εσύ που είσαι του Άρη ρεπόρτερ, είμαι ο Χρύσανθος. Χρύσανθος! Έλα εδώ ρε Χρύσανθε! Έλα εδώ αγόρι μου, έλα εδώ! Εσένα παιδί μου, εμένα με λένε Βικτόρια Χαλκίτη. Χαλκίτη και εσύ μέσα, εσύ! Εγώ είμαι ηθοποιός, ο Χαλκιάς. Έλα εδώ ρε, που πάτε! Εσύ, εγώ είμαι ο Κλαριτζής, ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Σας μπίμπι πόλους! Ρουμπίνη! Ζαφύρης μελάς, έλα εδώ Ζαφύρη μου, που πας με αυτό το όνομα, δεν γίνεται, φορολογήστε όλοι ρε, Αργυριάδης και εσύ όλοι ρε μπίμπιδες. Και θα παίζεις πλέον, θα πάνε όλοι στα ληξιαρχεία, Φτωχόπουλος, Κακομυρίδης, Πουθεναδιάδης, Επετιάν, θα παίζουν με τέτοια ονόματα πλέον έξω. Τι γίνεται, τι να γίνει. Τη βγάζω, δεν τη βγάζω, Άδης. Λέω ρε παιδί μου, διάφορες σκέψεις τώρα, έτσι. Πινανιάν. Καταστροφίδης. Είπα, Φτωχόπουλος, Φτωχιάδης. Αυτά φίλε είναι, με αυτά θα βγεις έξω. Εδώ είμαστε. Πρέπει να αλλάξουμε το κλίμα, το καταλαβαίνετε. Θα μια εβδομάδα με στενοχώρια. Και τώρα κύριε Λουτσέσκου, που πήρες την πλήρη και τη φουλ στήριξη, την πήρες τη στήριξη από τον Ιβάν, κανόνισε. Απλά, και δεν εννοώ να πάρεις το κανόνι της Μπουμπουλίνας και του Μιαόλη, ούτε να γίνεις οπαδός Άρσεναλ, κανονιέρης. Όχι. Τώρα πλέον, δηλαδή πόσο άλλος να σε στηρίξει. Πόσο. Πιο πέρα δεν έχει. Θυμάστε κατά καιρούς που λέγαμε ότι πρέπει ο πρόεδρος, ένας που είναι στην κεφαλή, ο ηγέτης μιας ομάδας, να μην ακολουθεί πάντα το λαϊκό έρισμα, να μην άγεται και φέρεται από αυτό που θέλει ο κόσμος και να παίρνει αυτός αποφάσεις. Αρέσουν, δεν αρέσουν. Δεν νιώθετε ότι τώρα πήρε μια τέτοια απόφαση που είναι κόντρα στη συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών. Γιατί εγώ έτσι νιώθω. Εσείς τι λέτε, αυτός δεν το ξέρει. Ότι όλος ο κόσμος δεν τον ήθελε τον Λουτσέσκου. Ναι, αλλά πήρε μια απόφαση που είναι η δύσκολη. Το να τον διώξει για να κάνει το χατήρι στον κόσμο, πάρα πολύ εύκολο. Ένας ηγέτης όμως πρέπει να πάρει την απόφαση που αυτός θεωρεί σωστή. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή. Αλλά σεβόμαστε ότι αυτός αποφασίζει. Η δική μας η άποψη, η γκρίνια, η ορμήνια, η παρατήρηση, η παρεμβολή, η παρέμβαση, οτιδήποτε. Φτάνει. Μέχρι ένα σημείο, φτάνει μέχρι τα πόδια του. Είτε είσαι ραδιοφωνατζής, είτε είσαι οπαδός, είτε είσαι συνδεσμίτης, είτε είσαι απλός παρατρεχάμενος, οτιδήποτε και να είσαι. Φτάνει μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, αυτός θεώρησε, ο Ιβάν θεώρησε λοιπόν ότι πρέπει να στηρίξει το Λουτσέσκου. Okay. Μακάρι, λέμε εμείς, το λέω κάθε μέρα παιδιά όμως, έχω κάνει πλεξούδα σαν τη Λάρα Κρόφτ, το Λάρα βγαίνει, ξέρετε από ποια λέξη, όταν τότε. Η Ατζελίνα Τζολί έσπαγε με τα μέρια της καρύδες, όχι καρύδια, καρύδες φίλε,
λοιπόν, αυτό το κορίτσι, η Lara Croft. Έλεγα λοιπόν ότι τώρα η καινούργια Lara Croft, φίλε, καμία τίποτα. Ξενέρωμαι, δεν είναι. Καμία. Βγήκε στους κινηματογράφους η καινούργια Lara Croft. Τέλος πάντων. Έλεγα ότι πήρα αυτή την απόφαση, υπάρχει η αμέριστη στήριξη από μέρος του, το ξεκαθάρισε δηλαδή, παιδιά, αυτό είναι πρόστιμο στους παίκτες. Δεν νομίζω ότι μέσα του ο Ιβάν βγάζει αθώα περιστερά τον Λουτσέσκου. Δεν θεωρώ ότι νομίζω ο Ιβάν ότι ο προπονητής θα κάνει όλα τέλεια. Τι λεβέντι έχω, τι καμάρι, τι προπονητούκλα. Η στήριξη δεν συνεπάγεται ότι είναι βέβαιος ότι τα έχει κάνει όλα σωστά ο προπονητής και φταίνε αυτά τα παλιόπαιδα οι παίκτες. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Απλά τι λέει, ότι εγώ θα σου παράσχω, και δεν εννοούμε τον προπονητή του, τον Οτσαλάν του Πλατανιά, παρεμπιπτόντως εκεί βλέπω να πηγαίνει αυτή η πόλη. Είναι κακιά, είναι πολύ κακιά, δασκαλάκι. Εγώ πιστεύω μπορεί και να πάω, να ξέρεις. Θα πεθαμένα του Πλατανιά. Τις σκηδίες, παίξτε λίγο μπάλα. Στην Κρήτη είστε πεθαμένα. Ρα για πια. Παρεμπιπτόντως να το ευχηθούμε περαστικά για μία ακόμα φορά. Στην κυρία Βιβί. Επίσης για μία ακόμα φορά να πούμε ότι ο αγώνας που ξεκίνησε ο Άγγελος, αυτό είναι άσχετο με την προπονητική, άσχετο με τον ΠΑΟΚ, γιατί η δωρεά οργάνων είναι πάρα πολύ σημαντική και συνέχεια θα αναφερόμαστε κι εμείς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ιβάν πήρε μία απόφαση κόντρα στο λαϊκό έρισμα, κόντρα στη λαϊκή επιταγή. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι. Μακάρι, το λέμε κάθε μέρα, μακάρι λοιπόν ο Λουτσέσκου να το γυρίσει. Εμείς θα το συμβουλέψουμε έτσι απλά, χωρίς να είμαστε προπονητές, ούτε οι δήμονες, ούτε το παίζουμε πολύ, ξέρει και μυαλοπόλιδες. Βγάλε κάποιους που σε έχουν εκθέσει, βάλε άλλους, φίλε. Δηλαδή, ποιοι θα είναι αυτοί οι άλλοι, θα είναι ο Κάτσε, θα είναι ο Λιμιός, θα είναι ο Κάμπος, θα είναι ο Δελιγιαννίδης. Βάλε κάποιους σε άλλες θέσεις επίσης, δηλαδή, βλέπεις, βάλε τον, προστάτεψε παράδειγμα τον Ελκαντουρί που μέχρι τώρα είναι σε ριχά νερά, παρά το τεράστιο συμβόλαιο. Βάλε τον Μπέλκα εκεί, ξέρω, βάλε τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ, γιατί ρε παιδιά έτσι. Θα πεις έχεις αδυναμία στον παίκτη. Έχω, δεν δικαιούμαι και εγώ να έχω αδυναμία σε ένα παίκτη. Τους γουστάρουμε όλους το ίδιο. Στον Μπίσεσβαρ που όποτε μπαίνει το μυαλό του είναι πώς θα ταΐσει ο Μπίβι την μπάσα. Ο MVP πέρσι στο τελείωμα της χρονιάς, όχι στα playoffs, πριν. Για ποιο λόγο. Βάλε, δηλαδή φύγε από τις αιμονές σου να σώσεις και τη θέση σου, φίλε. Στο λέμε δεν έχουμε καμία συμπάθεια δεν σου έχουμε, καλά αυτό είναι γνωστό, αλλά δεν έχουμε και καμία εμπάθεια, πρόσεξε. Είναι σημαντικό να το διαχωρίσουμε. Δεν θέλουμε να αποτύχεις, θέλουμε να πετύχεις. Γιατί αν πετύχεις, θα πετύχει και ο ΠΑΟΚ μας μαζί σου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, φίλε, δεν πάνε να είναι, φίλε, αυτός που κάθεται στον πάγκο μπορεί να είναι, τι να σου πω τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Κάντο λοιπόν, γύρνα το παιχνίδι, αρχής γενομένης από το μάτς με τον Ατρόμητο τη Δευτέρα, όχι τώρα. Την άλλη, είπαμε, 15 μέρες θα έχει φαγωμάρα τώρα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, καταπληκτικό smartwatch από το κατάστημα Δίκτυο στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή 143. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι η Νέα Εγνατία, φίλε. Από ένα σημείο και μετά λέγεται κάπου Νέα Εγνατία ή είναι όλη η Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εμείς την ξέρουμε Νέα Εγνατία. Όπως εγώ, φίλε, την έμαθα Πρίγκιπος Νικολάου. Λέω, προθέσει εκεί στην Πρίγκιπος Νικολάου. Πόσο χρόνο είσαι, μου λέει ο ανιψιός μου. Λέω, πόσο χρόνο. Τι Πρίγκιπος Νικολάου. Εκεί, ανεβαίνω. Ναι, μωρέ, λέω, εις Βόλου. Όπως εμείς, φίλε, Κονίτσης μάθαμε το δρόμο που ανέβαινε στην Αγία Βαρβάρας. Όταν πρώτο πήγαμε στην Τούμπα. Εκεί στην Κονίτση θα πας, λέει, και μετά θα στρίψεις. Μετά έγινε λαμπράκι. Οκ, μας φεύγουν μερικές κουβέντες. Έτσι μάθαμε. Καταπληκτικό smartwatch. Χάλινγκ η μάρκα, εκπληκτικό, με Bluetooth, με microSD, με δόνηση, με κάμερα, με ειδοποιήσεις μηνυμάτων, με ξυπνητήρι, με ημερολόγιο,
με αισθητήρες, βηματόμετρο, παρακολούθηση ύπνου. Δες τι ωραίο πράγμα κληρώνω σήμερα. Δες Σωτήρη, δες εδώ, αγόρι μου. Δες. Δεν φανταστικό, φίλε. Έχρωμη οθόνη, αφής και τα λοιπά, ζούξου μούξου. Αυτό το οποίο βλέπαμε στο David Hasselhoff, έλα κιτ, εδώ φίλε γίνεται πραγματικότητα επιτέλους. Και σε παιδιά. Πάρ' το. Όλο δικό σου, όλο δικό σου. Έχω αετό ηχολήπτη, έχω αετό. Είναι πριν μπλέξει με ταξίδια και τις ατασταλίες. Και πριν τον Baywatch. Εκεί φίλε τον κατέστρεψαν τα μπαλόνια της Pamela Anderson. Και φίλε πιστεύω, μαγεία. Άκου, τον πασοκίθρο από μέσα. Τουρουν, 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 τουμ. Πουτουμπου, τουμπου, τουμ, τουμ. Ξήσε παιδιά. Τραν, 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 τραν. Έτσι. Έλα κιτ, έλα κιτ, ένα τέτοιο. Κληρώνουμε σήμερα χωρίς το αυτοκίνητο. Ταν ταν. Εκεί σε καθαρίζει. Knight Rider. A man who does not exist. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με γραμμές. 2310-287-888. Εξακολουθείτε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο FM κενό, το μήνυμά σας στο 54526. Ψιλοκαλογύρου μετά πάει, έτσι, το πράγμα. Και έχει και γαμάτα λόγια, φίλε, η βερσιόν που έχεις βάλει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Βουτσάς ψιτ. Εκεί, φίλε, έχει φύγει σε άλλα επίπεδα. Πεθαίνω, φίλε. Πεθαίνω, πεθαίνω. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε, άιντε! Έρχεται ένα άσχετο ερώτημα, και το οποίο θα το απαντήσω πριν πάμε στις γραμμές. Κωστήλε Βουγιουκλάκη ή Καρέζη. Φίλε, 0-100 το σκορ υπέρ της Καρέζη. 0-100. Έτυχε δε την Καρέζη το 1991 ήτανε, 92. Δουλεύω μπάρμαν και ξεναγός στο Σαλάδι, το ξενοδοχείο, κοντά στο χωριό του πατέρα μου εκεί στο Πορτοχέλη. Και μαθαίνουμε ότι έρχεται κάποιος, μια σημαντική παρέα. Δεν τους βλέπουμε καθόλου και τους πηγαίνουν με το σανσέρ, φιμέ τζάμι, το αυτοκίνητο από πίσω πόρτα κτλ. Μαθαίνουμε ότι στη σουίτα μένει κάποιος σημαντικός. Μέρα μεσημέρι λοιπόν, εκεί που βάζω τα ποτά, τις μπύρες στο ψυγείο, τα παγωτά στο καταψύκτη κτλ. Εμφανίζεται ένας κύριος πολύ εύσωμος με καπέλο και μια κυρία δίπλα, μαύρο παρεό, μαύρο γυαλί. Αργό το βήμα γιατί ήδη υπήρχε η ασθένεια. Και έρχεται, μόλις πλησιάζει ο κύριος, βλέπω ότι είναι ο Καζάκος, ας πούμε, από κοντά. Γιατί είναι, ξέρεις, με αφίεση όλη, καλοκαιρινή, με πουκάμισα, καλοκαιρινά και τέτοια. Λέει, γεια σου αγόρι μου, γεια σας λέω, τι κάνετε. Καλά, καλά. Λέω, κύριε Καζάκο, εσείς δεν είστε. Λέει, βεβαίως, βεβαίως, εγώ λέω, πώς θα περνάς εδώ. Συνειδητοποιώ, λοιπόν, δηλαδή γίνεται μέσα στο μυαλό μου το κλικ, κλικ, ότι κάτσε ρε φίλε, αυτός δεν είναι παντρεμένος με την Καρέζη. Και ανατριχιάζω ολόκληρος, γιατί συνειδητοποιώ ότι δίπλα είναι μια από τις πιο όμορφες γυναίκες που έχουμε δει ποτέ στην μικρή οθόνη και στη μεγάλη. Τη θεωρώ ότι βάζει κάτω πολλές άλλες. Εμένα μου αρέσει περισσότερο από τη Λάσκαρη η Τζένι Καρέζη, εννοείται περισσότερο τη Βουγιουκλάκη, εννοείται από διάφορες άλλες. Και συνειδητοποιώ, φίλε, ότι δίπλα του είναι η Τζένι Καρέζη. Ανατρίχιασα ολόκληρος. Βγάζει το γυαλί ένα μάτι μπλε απίστευτο. Καταβεβλημένη γυναίκα βέβαια, με ένα χαμόγελο, με αυτή την καταπληκτική βραχνή φωνή της. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη χειραψία εκείνη με την Τζένι Καρέζη. Πολύ λίγο έμειναν εκεί. Μου ζήτησαν ένα μπουκάλι νερό, μου ζήτησαν κάποια ποτήρια. Δεν θα την ξεχάσω στιγμή. Χαιρέτησα, δεν τους ξαναείδα στις μέρες που έμειναν εκεί. Αλλά δεν θα ξεχάσω. Αυτό, φίλε, γιατί ήρθε το ερώτημα, είναι άσχετο τελείως που μου έστειλες. Βουγιουκλάκι, Καρέζη. Θα μπούμε την άλλη εβδομάδα σε τέτοια. Μερέντα ή Νουτέλα, να ξέρετε. Θα μπούμε. Μάρκ ή Όμπραξ. Έχω τέτοιους σκοπούς, να το ξέρετε. Θα μπούμε. Μάρκ ή Όμπραξ. Να το ξέρετε. Έχω κακό σκοπό. Θέλω να σας πάρω το μυαλό από οτιδήποτε στενάχωρο υπάρχει. Αυτό το δίωρο. Μετά ξαναστενεχωρηθείτε. Τι να σας πω. Άμα δεν μπορείτε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με λέμε. Νομίζω είναι κατανοητό, έτσι. Κατανοητό. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Φτάσαμε, φίλε, χωρίς γραμμές σήμερα παρά 10. Αργήσαμε να βγούμε. 2310-287-888. Κληρώνουμε ένα καταπληκτικό smartwatch
καταπληκτικό από το δίκτυο στην Καραμαλή 143 311611. Ένα υπέροχο κινητό χειρός. Ένα υπέροχο κινητό χειρός. 2310-287-888. Θα πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς, να συζητήσουμε για ό,τι θέλετε, για ό,τι γουστάρετε. Θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση σήμερα. Εννοείται, εννοείται, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, το μάτς με τον Ατρόμητο που θα γίνει Δευτέρα είναι στο μυαλό μας. Εκεί πρέπει να είναι όλων η σκέψη, το πώς θα γυρίσει αυτό το πράγμα. Για την Εθνική τα είπα, να μην ξαναλέω τα ίδια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26 για το smartwatch που θα κληρώσουμε σήμερα. Ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Λοιπόν, και Διαμαντόπουλος λέει για τα ονόματα που έλεγα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Γεια σου Σουβατζόγλου Μάκη. Κορυφαίο επιπλάδικο στη Βόρεια Ελλάδα. Κορυφαίος στα έπιπλα. Γι' αυτό και δίνει και στο εξωτερικό. Μια φορά χορηγός, πάντα χορηγός, αδερφέ, να ξέρεις. Μάκη, ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου. Έπιπλα πρώτης γραμμής και πρώτης ποιότητας. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω, FM κενό, το μήνυμά στο 545-26. Θυμίζουμε ότι κοντά μας είναι η Climart. Ό,τι θέλετε σε κλιματισμό Daikin, Levitas αερίου, τα πάντα όλα, νούμερο ένα στον κλιματισμό. Ο Κωνσταντίνος και ο ΣΕΣ εκεί στην Γραβιάς, γι' αυτό και τροφοδοτεί, γι' αυτό και τοποθετεί τα κλιματιστικά του σε κορυφαία εμπορικά κέντρα. Να μην λέω τώρα τι κάνουμε και διαφήμιση αλλού. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Γεια σας. Γεια σας. Το πήγα σήμερα σχεδόν μία ώρα, μονορούφι. Ναι, σας ακούω. Με ακούτε? Βεβαίως. Άρα εγώ είμαι. Βεβαίως. Σε πολύ δυνατό φίλε. Γιατί να κάνει echo, να κάνει BP, να κάνει cell, να κάνει αβίν και τέτοια. Για πες, είσαι ο, είσαι ο. Είμαι ο Δημήτρης, είμαι ο Δημήτρης. Γεια σου ρε Δημήτρη. Έκανα αναδημοσίευση τη φοβερή ατάκα που έκανε, που είπες το πρωί ρε φίλε. Τώρα πριν από λίγο όταν ξεκίνησε. Τι είπα, δεν θυμάμαι. Κουφοντίνα. Για Κουφοντίνα ρε. Α, για τον Κουφοντίνα. Ναι, για την έξοδο του Καρνέζη. Όχι, αντί να κάνει αυτό, είπα, αντί να κάνει έξοδο ο Καρνέζης και να είναι μέσα ο Κουφοντίνας, έκανε έξοδο. Βγήκε ο Κουφοντίνας και ο Καρνέζης είναι μέσα. Μου άρεσε πάρα πολύ, το πέταξε και εγώ στο Facebook. Καλά έκανες. Καλά έκανες. Εγώ έχω την εντύπωση ότι για το θέμα της εθνικής δεν πρέπει να μιλάμε άλλο, γιατί τα ξέρουμε, είναι σε αυτό που λέμε ότι ξέρουμε τι κάνει αυτή, ναι, αλλά δεν το λέμε δυνατά. Ο κόσμος το έχει τούμπανο. Μάλιστα. Ναι, έχω το πάλι λίγο διαφορετικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, ας πούμε λίγο για τον ΠΑΟΚ δευτερόλεπτα, έτσι για να μην ξέρει κανένας το τηλέφωνο άλλο. Ναι. Όσοι είμαστε ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, απλά κάνουμε ακόμα λίγο υπομονή. Συνεχίζουμε να κάνουμε υπομονή. Ναι. Γιατί το μόνο που δεν έχουν καταλάβει οι σύνοδες του ΠΑΟΚ, που δυστυχώς δεν είναι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, εκτός από το Σαββίδι ίσως, και κάποιος κανένα δυο εκεί μέσα. Ναι. Εντάξει. Έχει, έχει, κανένα δυο ακόμα έχει. Ναι, που είναι ακόμα. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε υπομονή, όχι γιατί είμαστε χαϊβάνια ή γαϊδούρια ή οτιδήποτε άλλο. Απλά ρε μπούφι, σε αυτούς το λέω. Αγαπάμε τον ΠΑΟΚ ρε. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Τι θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε? Να κάνουμε επανάσταση, ας πούμε, τι να κάνουμε? Όχι βέβαια. Δηλαδή έξι, να πάμε. Επανάσταση σε άλλα πράγματα, σε άλλα πράγματα που αφορούν στον ΠΑΟΚ. Σε άλλα πράγματα να κάνουμε. Δηλαδή, παίρνουμε στον Τσατσαρό, σε οποιονδήποτε έχει εκπομπή που αφορά τον ΠΑΟΚ, και λέμε κάθε μέρα τον πόνο μας, τη στεναχώρια μας, κάνουμε σκέψεις γιατί να το κάνει αυτό, γιατί έπαιξε αυτός και δεν έπαιξε αυτός. Εγώ στη δική μου τη δουλειά ξέρω ότι εάν δεν κάνω τη δουλειά μου καλά, δεν τρώω, ούτε ταΐζω την οικογένειά μου. Σωστά, σωστά. Έτσι δεν είναι. Με αμοιβές πολύ πολύ τρώνε, πολύ μικρότερες από αυτές των παικτών και του προπονητή. Αυτοί, ναι, γιατί τρώνε και ταΐζουν την οικογένειά τους και είναι και μπρούκλιδες. Και από πίσω δεν είναι θέμα αν κάνουν τη δουλειά τους καλά ή όχι και το αποτέλεσμά της. Γιατί αν το αποτέλεσμά της δουλειάς τους πήγαινε στα μούτρα τους πίσω, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα ηθικό θέμα, το οποίο λέει ότι υπάρχει πίσω χιλιάδες λαού. Ακριβώς. Οι οποίοι εκ των πραγμάτων επηρεάζεται, επηρεάζεται η καθημερινότητά μας από αυτό που κάνουν 100%. Και ναι. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι στεναχωριούνται χωρίς να έχει τίποτα. Εγώ δηλαδή είμαι πάρα πολύ ωραία με την οικογένειά μου και τα παιδάκια μου. Ανάμεσα στις δυσκολίες μου περνάω σούπερ ωραία. Έτσι από τη στιγμή που έχουμε υγεία. Περνάω σούπερ ωραία. Και έρχονται, ναι, κάτι Κυριακές, κάτι Δευτέρα. Και έχω τον ΠΑΟΚ πρωί
Και έχω δύσπνοια. Και δεν κοιμάμαι. Το πιστεύω ότι δεν θέλω να ακούω ραδιοφωνό, γιατί και θα μου πει κάποιος άλλος, αποβάλλε το. Δεν μπορώ ρε φίλε, είναι σε μια γκόμενα που τη γουστάρει για πρώτη φορά, θα παντρευτείς τη γυναίκα σου, θα κάνεις τα παιδιά σου, αλλά αυτή τη ρουφιάνα, συγγνώμη. Δεν την ξεχνάς. Όχι φίλε, το ρουφιάνα είναι μια χαρά, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Βγάλ το από μέσα σου, αγόρι μου, αυτό ακριβώς όπως το λες. Δεν ξεχνάς ρε φίλε, πώς θα γίνει. Είναι, εκεί πήγαμε για πρώτη φορά, τα 12 μας χρόνια κρυφό, με πανιόνιο πήγα, 12 χρονών. Θύμισε μου το όνομά σου, το όνομά σου. Δημήτρη, είσαι 45άρης. Πόσο χρονών είσαι, είσαι 45άρης, είσαι 49, μπράβο. Καταλαβαίνω αυτούς που είμαστε κοντά στην ηλικία, θέλω να σου πω. Αλλιώς μιλάει ο 27χρονος, αλλιώς ο 45χρονος, αλλιώς ο 70άρης. Καταλαβαίνω δηλαδή τον τρόπο σου και το σκεπτικό σου απόλυτα. Ένα πράγμα θα θέλω να σου πω μόνο. Πιστεύω ότι ο Χριστοδουλόπουλος το δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σβήνω στο ουίσκι τα δικά σου τα σημάδια. Για μας το έγραψε, φίλε. Να ξέρεις. Φίλε, τυχαίνει να είμαι και δισκοθέτης, αυτά τα ξέρω όλα πόσο να ξέρεις. Τι ωραία, φίλε, το δισκοθέτης είναι το ελληνικό DJ, έτσι. Ναι, βέβαια, φίλε. Αγόρι μου. Φιλιά πολλά, φιλιά. Καλημέρα. Να σε γερός. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Να υπενθυμίσω, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα βγάλουμε γραμμές στη δεύτερη ώρα. Σήμερα το πήγα λίγο περισσότερο, να αλλάξουμε λίγο τη διάθεση, να αλλάξουμε λίγο το κύμα. Χαμός γίνεται φίλε με την Καρέζη. Ματάρες και τέτοια. Χάρηκα πάρα πολύ που τη γνώρισα τη γυναίκα αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι που παίξαν σε αυτές τις ταινίες, στο μυαλό μας είναι όπως βλέπουμε στις ταινίες. Όπως τη βλέπουμε στο Τζένι Τζένι, έτσι νομίζουμε ότι θα είναι πάντα η Καρέζη. Κι ας έχει φύγει. Γι' αυτό τρώμε ένα μικρό σοκ όταν βλέπουμε πώς είναι τώρα οι ηθοποιοί που βλέπαμε τότε εκεί. Γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος με τον καθένα. Δεν κάνει εξαιρέσεις πουθενά. Δεν κάνει εξαιρέσεις πουθενά. Απλά άλλοι μεγαλώνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που γερνάνε όμορφα. Ένα χαρακτηριστικό το παράδειγμα για μένα ξένος είναι ο Σον Κόνερι, που είναι πιο ωραίος τώρα παρότι όταν ήταν νέος, με κάτι πλεξούδες, με κάτι αυτά. Ο Αντωνόπουλος ο ηθοποιός παράδειγμα. Έτσι. Ο Φέρτης επίσης γέρασε. Ο Βόγλης. Αυτοί γεράσανε. Γεράσανε, ναι, θέλω να πω άσχημα. Μιλάω για αυτούς που έχουν φύγει κιόλας. Λέω πώς γεράσανε. Η Βουγιουκλάκη δεν γέρασε άσχημα. Εντάξει, έπεφτε διάφορα, πέφταν διάφορα εκεί. Μπότοξ και τέτοια. Λοιπόν, βλέπεις παράδειγμα την Ώρα Βαλσάμι. Επίσης, γέρασε όμορφα η γυναίκα. Δηλαδή, είναι ανάλογα πώς μεγαλώνει ο άνθρωπος. Είναι το σκαρί του, είναι η φάτσα του. Βλέπεις κάποιους και λες πώς σκεύρωσε έτσι, ας πούμε, η Λάσκαρη μεγάλωσε άσχημα. Η Λάσκαρη, και αυτή συγχωρεμένη, γέρασε άσχημα, δηλαδή ήταν άλλη ρε παιδί μου. Αν φεύγαμε από αυτή τη χώρα το 1970 και γινούσαμε τώρα πριν πεθάνει και λέγαμε εδώ έχεις 100 γυναίκες, βρες μου, ποια είναι η Λάσκαρη. Εγώ παιδιά θα χάνα το έπαθλο των πολλών χρημάτων. Βρες μου, ποια από τις 100 είναι η Λάσκαρη. Δεν την έβρισκα, είναι ανάλογα με τον άνθρωπο, πώς μεγαλώνει, πώς γερνάει. Ο καθένας. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές, θα πούμε πολλά περισσότερα τη δεύτερη ώρα. Υπενθυμίζω σήμερα υπάρχει καταπληκτικό δώρο. Ένα smartwatch είναι ένα κινητό για το χέρι, φοριέται σαν ρολόι. Με οθόνη αφής, με τα πάντα επάνω. Με τα πάντα επάνω. Και κάμερα και σούξου μουξου και βίντεο και τα πάντα όλα. Γράφεται... εννοείται και με δόνηση και με ξυπνητήρια, με ημερολόγια, τα πάντα. Από το δίκτυο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 143. Να γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, τσατσαρό στο μικρόφωνο με δασκαλάτσι πίσω την κονσόλα. Θα ανοίξουμε γραμμές τη δεύτερη ώρα. Υπενθυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης 50 χρόνια, μισό αιώνα ζωής στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Οτιδήποτε θελήσετε, από το πιο μικρό, από το κινητό, από το τάμπλετ, από μέχρι και το πιο μεγάλο, ψυγειοκαταψύκτες, τηλεοράσεις LG, ειδικά αυτό το διάστημα. Ό,τι θέλετε εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και φυσικά Εσκιάδης υγραέριο, 0 προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις. Τα λεφτά που θα γλιτώνετε από τη βενζίνη μέσα στο μήνα θα ξοφλήσετε. Μπαμ μπαμ το υγραέριο 473-118. Επιστρέφουμε! Πολύ καιρό έχω να το βάλω αυτό ρε παιδιά. Αφήστε με, μπορώ, μου επιτρέπετε. Και μια φορά δε μου πες σ' αγαπώ. Κι αν
στα χέρια να σ' αγαπήσω πάλι. Έλα, 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 ζού μου σου λέμε, πάμε! Ράγισα στην αγκαλιά σου να βάγισα κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα πίσω ξανά δε γυρνώ. Νίκησα γιατί ποτέ δε σ' αδίκησα κι ούτε την πόρτα σου χτύπησα και έγινες πια παρελθόν. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παραμιλάς. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Ναι, 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 ναι. Σαν το Χιτζάς δεν έχει κουφάλα νεκροθάφτη, σαν το παραπονιάρικο δρόμο του Χιτζάς δεν έχει, φίλε. Δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει. Πάμε στις πέντε γραμμές, περιμένουν να κάνω εγώ τον χαβά μου και να βγάλω τον τέρτη μου και τον καημό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας, έμεινε άφωνος. Ναι, γεια σας, ναι! Καλημέρα! Πάμε στον μεθ επόμενο, μεθ επόμενο. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το μπορούσα παιδί. Να κάνω πολύ ώρα υπομονή για να ακούω αυτό εδώ πέρα. Πεθαίνω, φίλε, πεθαίνω, πεθαίνω. Έχω τόσο πολύ φόρτιση αυτές τις μέρες. Αφού θα ήθελα να σε κάνω πρόταση να κάνουμε ένα μαγαζί και να παίζει μόνο τέτοια. Και θα λέγεται Χιτζάς Ζουμουσού θα λέγεται το μαγαζί. Ζουμουσού θα λέγεται, όχι, ούτε Χιτζάς. Λοιπόν, αγόρι μου. Κωστή, δεν ξέρω τι έχω πάθει με αυτόν τον καιρό. Ναι. Μετά από τα δυο παιχνίδια, τα μεγάλα παιχνίδια, τα ντέρμπι που δεν ήταν καν ντέρμπι, τέλος πάντων, ναι. Έκανα χθες για αρκετές ώρες αναδρομή στο παρελθόν και στις συνεντεύξεις τύπου μετά τα παιχνίδια Ξάνθη πάω και πάω Ξάνθη όσο ήταν ο κύριος Λουτσέσκου στην Ξάνθη. Ναι. Λοιπόν, κακώς το έκανα γιατί τώρα με πονάει περισσότερο. Έναν εξαίρετο άνθρωπο και έναν πολύ καλό δημοσιογράφο και πατριώτη μου, τον κύριο Τζαντζαρά, τον εξόργησε τόσο πολύ αυτός ο κύριος που έφυγε από τη συνέντευξη τύπου. Mm. Γιατί λέει δεν μπορείς, δεν μπορώ. Ναι, ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Για τον Νίκο μιλάμε. Για τον Νίκο, για τον Νίκο, ναι, ναι. Για τον Νίκο, ναι, τον ναι. Νίκο, αδερφός ο Νίκος. Ναι. Παλικάρι με όλη τη σημασία τη λέξη. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Έτσι είναι. Μεγάλες συμπαρουσιάσεις στο αμφιθέατρο Βεργίνα με Τζατζαρά, Νίκο και Ραγκάτσι. Δεν μπορώ να σου περιγράψω, φίλε. Εντάξει, μαγικές στιγμές. Αυτά άμα δεν τα δει. Αυτά από κοντά, από κοντά, από κοντά. Ναι, ναι. Ναι, ωραία. Ο Νίκος είναι φοβερός. Και ο αδερφός του είναι πολύ καλό. Κοίταξε, με τον αδερφό του έχουμε κάνει και πολλά πράγματα μαζί με τον αδερφό του. Έχει άλλο χιούμορ, είναι άλλο, άλλο. Άλλο, άλλο, άλλο θέμα, άλλο θέμα. Έγινε, Παναγιώτη! Λοιπόν, ναι. Αυτό εδώ για να εξοργήσει τον Νίκο, πάει να πει ότι ο κύριος αυτός είναι μόνο αναλυτής παιχνιδιών. Άλλαξε το! Να κάτσουμε μαζί. Άλλαξε το! Μετά, τι να το κάνω μετά, βρες τρόπο! Εγώ να σου πω. Θες να κάτσουμε μαζί να σε αναλύσω ένα παιχνίδι τρεις μέρες. Όσο θες και τρεις νύχτες. Θα το κάνω αυτό, θέλεις. Άσχετο. Τι να το κάνω εγώ. Καρέζι γούσταρες. Ναι, πολύ, πολύ. Αυτό. Την έχω σερβίρει κιόλας την Καρέζι όταν ήμουν στα μικράτα μου σερβιτόρο. Αγόρι μου. Ναι. Φιλιά και πολλά. Φιλιά. Και ένα σακελαρίο και πολλούς άλλους. Αγόρι μου, θα έρθεις να μου τα πεις από κοντά. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου αγόρι μου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Τζενεθρίξ είναι το φοβερό προϊόν της Καλόε για την τριχόπτωση, 29,90 η λοσιόν και το σαμποάν. Βλέπετε μέσα σε λίγους μήνες τρομερή διαφορά στο θέμα της τριχόπτωσης. Ένα προϊόν το οποίο είναι κορυφαίο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για την τριχόπτωση, το Genethrix της Καλόε. Και φυσικά χορηγός δεύτερης ώρας, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, 705-750. Και εννοείται, Tenda Home, Γιάννης και Γιώργος Σαντουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρία στην Τέντα. Καλημέρα σας, ναι!
Γεια σας. Σε εμάς μιλάτε. Σε εσάς μιλάμε. Άμα μιλάτε σε εμάς. Εμείς δεν θέλουμε, θέλουμε τους άλλους. Guten Morgen, και εσύ. Guten Morgen που λέμε κι εμείς. Εγώ μόνο αυτό ξέρω από τα μαγκιά σου και όλα τα άλλα. Ναταλία γουστάρεις, πια πιάσαμε τα γερμανικά. Ε. Γερμανού, γιατί βγαίνει και σε άλλες εθνικότητες. Πώς, ναι. Γερμανού, βγαίνει και σε άλλες εθνικότητες, ναι. Μπορεί να βγαίνει και σε... Ναταλία, φίλε, κορυφαία ατάκα. Κορυφαία ατάκα. Σας το έχω πει για τα φιλικά. Έτσι, την ξέρετε. Γνωρίζεις την κορυφαία ατάκα της Ναταλίας? Όχι, όχι. Πάει η μοντέλα που ακούγονται, τέλος πάντων, φήμες ότι την απαυτώνει ο Αντώνης Ρέμος. Την απαυτώνει. Την κυκλοφορεί, άντε να μην πω τη γαμπίπιπ. Και η Ναταλία δεν έχει κανέναν ενδιασμό, τα ξέρει όλα από τη showbiz, πολύ διαβασμένη. Λέει, δεν μου λες, τάξη λέει με το Ρέμο. Η άλλη, όχι λέει με το Ρέμο, λέει, είμαστε μόνο φίλοι, λέει, τον βλέπω μόνο φιλικά. Κοπελιά, της λέει η έμπειρη, η περπατημένη ή έχοντας δοκιμάσει. Λέει, η έχουσα δοκιμάσει το σύστημα. Ναι. Τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά παιχνίδια. Έλα ρε φίλε. και το λέει αυτή που σίγουρα έχει σκοράρει σε φιλικά μάτς. 412 συμμετοχές. Φίλε, σε κάθε φιλικό μάτς έχει χατρίκ τώρα, τι θα λέμε. Έλα ρε Δημητούζη, μίλα! Έλα, πες ό,τι θες, αγόρι μου. Κωστή, επειδή χθες δεν ήμουν πολύ καλά και δεν μπορούσα να ακούσω την κλήρωση, την έκανες για το... να με αντιστροσμέτωσε. Όχι, 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 δεν έκανα. Τι φίλε, με τις γραμμές, σήμερα μετά τις 9.30 θα παίξουμε και με τους υπόλοιπους. Έχετε μπει και οι 7 της προηγούμενης φοράς για να δώσω σήμερα τις Ερμές. Εννοείται, φίλε. Δεν σ' άκουσα, αδερφέ. Όχι, όχι, όχι. Νόμιζα θα μου πεις αυτό που μου είχε πει κάποτε ο ακροατής στον 103, αδερφέ, επειδή χθες δεν άκουσα. Μπορείς να μου πεις λίγο τι είπες χθες στην εκπομπή. Μαζί με το αδερφέ κέρδισα ένα εισιτήριο για τον ΠΑΟΚ. Επειδή έμαθα ότι μένει το πατρικό σου, ότι μένεσαι στον Εύωσμο. Μήπως θα έρθεις προς το πατρικό σου τούμπα το βράδυ να φέρεις τα παιδιά να μου το φέρεις. Του λέω, αδερφέ, μήπως να σου πλύνουμε και το αυτοκίνητο. Φίλε, μέσα στην οικειότητα που νιώθει ο άλλος, φίλε. Δηλαδή μπορεί να σου ζητήσει και άλλα πράγματα, πιστεύω, κάποια στιγμή. Να κυκλοφοράς με τίγρο. Γεια σου, Άιντζελ! Φιλιά! Γεια σου, Ευγέννη Σάκοφ! Καλημέρα σας! Εκτός πρέπει να μείνεις για πολύ καιρό. Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Κονσόρτσιουμ. Έλα ρε κονσόρτσιουμ! Μια σοβαρότητα, φίλε, ένα επίπεδο. Άλλο ύφος, φίλε, άλλο. Λοιπόν, άκου, ναι. Άκουσα το πρωί που μιλούσες για την εθνική. Εντάξει. Ναι. Το είδα μέχρι το 4-1. Να σου πω την αλήθεια, δεν χαλάστηκα καθόλου. Και να σου πω γιατί δεν χαλάστηκα. Γιατί αυτή δεν είναι εθνική Ελλάδα, βασικώ. Είναι μεικτή εθνική... Αθηνών, Πειραιός και περιχώρων. Είναι εθνική παρεούλα. Ναι. Δηλαδή δεν παίζει μέσα. Έχουν παίκτες Έλληνες. Έτσι, εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Καλούς παίκτες. Ο Ρισβάνης με τον Χατζησαΐ, ας πούμε, είναι το καλύτερο αμυντικό δίδυμα αυτή τη στιγμή. Βάζεις μέσα να παίζει ο Τζιόλης. Δηλαδή με τι λογική μαζεύουν παίκτες? Είπα, το κατοστάρι με διανυκτέρευση. Λοιπόν, τα 100 μέτρα κάνει και διανυκτέρευση. Σταματάει και στο Λεβέντι για σουβλάκια. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά, ρε. Και με ποια λογική δηλαδή κάνανε το Ζέκα Έλληνα για να παίξει την εθνική? Να κάνουν και τον Μαωρίτσιο Έλληνα. Να κάνουν και τον Γκάμπος. Να κάνουν και τον Αραούχο. Ο Γκάμπος μάλιστα θα είναι τέτοιο. Δημότης Λάρισας με αυτό το επίθετο. Να κάνει με αυτόν τον Λιβάδια τη ΑΕΚ. Ναι, δεν είναι Λιβάδια, είναι Λιβάγια. Έλα, ρε, θα κολλήσει το γράμμα τώρα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή, καλύτερα που χάσανε, μπας και αλλάξει τίποτα στην εθνική. Δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει. Για να τα λέμε όλα, αυτήν την εποχή δεν μπορεί να πάρει και πολλούς παίκτες από εμάς. Σωστά. Δηλαδή, έγινε αφελληνισμός. Αν είχα το Χαρίσι, αν είχα, ξέρω εγώ, τον Κλάους. Δηλαδή, αυτή την εποχή δεν μπορεί. Βλέπεις ότι. Αλλά. Ομάδες, όχι, ναι. Απλά λέω. Παίρνεις τον Μπέλκα. Τον παίρνεις τον Μπέλκα. Βλέπεις ότι είναι φορμαρισμένος, ότι είναι καυλωμένος αυτό το διάστημα και τον αφήνεις εκτός 18άδας για να παίξει ποιος αυτός 1-0. Έβαλε μέσα το Ρέτσο. Δηλαδή. Το έχουμε αυτά, ο Ρέτσος πότε πρόλαβε να δείξει πράγματα, ρε παιδιά. Δηλαδή. Το έχουμε ξεφτυλίσει εντελώς. Και εν πάση περιπτώσει, όπως λένε οι Τούρκοι, μπου καντάρ παρά ο καντάρ μπογιά. Δηλαδή, ό,τι χρήμα θα δώσεις. Αυτή την πογιά θα τόση πογιά θα πάρεις. Αυτούς έχουνε, αυτά τα αποτελέσματα φέρνουν. Δηλαδή ο Μπακασέτας, τι έχει κάνει ο Μπακασέτας για να είναι στην εθνική? Τι έχει κάνει, ρε παιδί μου?
Ο Τζαβέλας! Είναι τόσο καλός ο Τζαβέλας εκείνη καλά, την Τούρκη εκεί. Δηλαδή, μην ανοίξουμε τώρα θέμα. Αλλά θέλω να σου πω, υπάρχουν παιδιά που είναι πιο φορμαρισμένα, έτσι, που αυτή την εποχή είναι σε καλύτερη κατάσταση και δεν τους καλείς. Λοιπόν, δεν τους καλείς. Δηλαδή, τι να πω, ξέρω εγώ. Παράδειγμα, ο Σιώβας στην Ισπανία που παίζει, ένα παιδί που δεν τον ξέρω, με τον άνθρωπο, δηλαδή, κεντάει λέει εκεί. Αφού βλέπεις ότι τραυματίζεται ο παίκτης ο καλός, το στόπερ σου, ο Μανολάς, βρες έναν τρόπο ρε παιδί μου να το καλύψεις αλλιώς. Ο Ρέτσος τώρα. Ο Μανιάτης, πού παίζει ο Μανιάτης ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά, έλεος. Τέλος πάντων. Έγινε κονσόρτσιουμ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακατώ, καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις. Ανδρέας, ή. Με κατάλαβες από τη φωνή. Σε παρακαλώ φίλε. Από την ήρυδα του ματιού. Έχω αναγνώριση ήρυδας. Αναγνώριση χνότου. Αναγνώριση. Χνότου. Ναι ρε φίλε, είσαι πολύ μπροστά. Θα σε πάρουμε στην Apple να πούμε. Έλα ρε τώρα. Καλά ρε φίλε, ας πω κάτι. Πήγαν και βάλαν σήμα ένα δαγκωμένο μήλο. Τι σήμα να. Αυτό δεν είναι, δεν ξέρεις πως έγινε. Ο Apple. Ναι, δεν ξέρεις πως έγινε αυτό το δαγκωμένο μήλο. Τι, δεν μπορούσα να βρουν τι θα κάνω. Δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρω. Ούτε εγώ. Μπράβο. Χαίρομαι που είδες που συμφωνούμε. Λοιπόν, λέει, ποιο είναι το χειρότερο από το να δαγκώσεις ένα μήλο και να βρεις ένα ολόκληρο σκουλίκι μέσα. Θα σου πω, περίμενε, το έχω. Το έχεις. Να σε λένε Αδάμ. Καλό. Όχι αυτό ακριβώς. Δεν είναι άσχημη η ιδέα σου. Ναι. Έχεις δει ήδη την πρώτη γυναίκα γυμνή. Έχεις ένα θέμα δηλαδή. Ναι. Παίζει ο Όφι εκτός έδρας εκεί. Υπάρχει ένα άλλο θέμα. Έχει κορμί φιδίσιο επίσης. Πας και κάνεις τη μαλαμπίπιπ για ένα μήλο. Αντί να πεις, Εύα, τι έγινε, τι να γίνει. Μου πρόσφερε δύο πιτόγυρα, ξεροψημένα, με πατατούλα. Μου βγάλε μετά να πούμε και κάτι κοψίδια και κολλάστηκα η γυναίκα. Ναι, ρε, ένα κολλητό που το λένε Στρατιάδη, μήπως. Χθες είχαμε την τρίτη εκπομπή. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Μου έγραψε και η Ασημίνα και ο Χρήστος. Νόμιζαν κάποιοι ότι δεν θα μας δουν επειδή θα βλέπανε την εθνική. Τα κανονίσαμε όλα. Αρπάξαμε το τρίμπαλο και μετά. Ναι. Δηλαδή, ποιος ήταν πιο μπαλαλούμ, εμείς ή εθνική. Δεν κατάλαβα. Ωραία. Τώρα που μ' άφησε να μιλήσω στην εκπομπή μου. Πολύ σημαντικό, φίλε. Και δεν σου απάντησα και στο quiz. Άκου να σου πω. Ναι. Καταρχήν έχει να παίξει με τίποτα. Έχεις, δεν άκουσα. Έχει να παίξει με τίποτα. Σήμερα. Να παίξει. Να παίξουμε, κάνα παιχνίδι. Έχεις να παίξουμε. Έχω κάτι με το οποίο μπορούμε να παίξουμε. Αλήτη. Δεν εννοούσα αυτό. Εγώ τι αλήτη. Να παίξουμε με την υπομονή σας. Λοιπόν, η υπομονή εξαντλήθηκε τώρα. Μην τα όνειρα που είναι αφορολόγητα. Ανδρέα, αν θες να παίξουμε. Εσύ έχεις μπει νομίζω στην κλήρωση, κάτσε να δω. Έχω πει, δεν θέλω να παίξω. Εγώ πήρα για άλλο πράγμα. Να πεις. Λοιπόν, καταρχήν να πω καλημέρα. Έτσι, χαίρομαι που βγήκες. Από τώρα ξεκινάει το τηλεφώνημά σου. Ηλιόλουστη μέρα. Μ' αρέσει. Λοιπόν, το δεύτερο που ήθελα να πω, ψάχνω. Ψάχνω και παρακαλώ τους φίλους, όποιος το βρει να το ανεβάσει στο Zoom σου κάπου, ρε παιδί μου, ναι, στο Facebook εκεί. Ναι. Ψάχνω ένα τραγούδι του Αντίπα. Ναι. Το... Που λέει Αλφαβήτα. Το μωρό μου καλησπέρα που λέει. Α, ναι. Που έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει διασκευή. Το οποίο το έχω κάνει κάποια διασκευή. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Και σηκώνει τηλέφωνο και λέει, έλα ρε τι θες. Εμένα, καλά ρε εμένα λες. Ναι, κάπως έτσι είναι. Ανδρέα, άκουσε, αυτό δεν κυκλοφορεί έξω, είναι εσωτερικής κατανάλωσης. Το έχω, αλλά δεν το έχω τώρα. Θα το έχω πολύ σύντομα. Καλό όμως είναι, έτσι. Όχι καλό, εξαιρετικό. Τρικαλό. Θα το έχω αύριο, αδερφέ μου. Ελπίζω να πάει και άλλη εβδομάδα λίγο με χαμόγελο, παρόλο που έχασε. Το γυρίζω εγώ, εγώ αρνούμαι πλέον άλλο. Ζούμε κι εγώ, φίλε, τέλος. Τέλος, δεν μπορώ άλλο. Τέλος. Αλήθεια σας το λέω. Ό,τι κράξαμε. Όχι, δεν γίνεται να βγάλουμε, το βγάλουμε έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι λύθηκαν όλα ή ότι δεν έχουμε άλλη στεναχώρια. Το ξεκαθαρίζουμε. Να είμαστε έντιμοι. Συμφωνώ. Φιλιά. Καλημέρα. Γεια σου, Ακρίτα. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. 2310-287-888. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Έλα, καλημέρα, φιλαράκι. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Τι λέει. Καλά, Καραγιάν. Έλα, καλά. Ήθελα να το παίξουμε παρέα. Έλα, φίλε, να παίξουμε την αντίστροφη μέτρηση. Καλά. Την ανάποδη μέτρηση. Πώς την εκπομπή. Σε πήρα και χτες μετά την εκπομπή να παίξουμε, αλλά δεν το σήκωνες. Πώς την εκπομπή. Πολύ μαλά, φίλε. Επειδή έβαλα καλημέρα σπρονίσει σήμερα, ξεφύγατε πουλάκια μου, σας κόλλασα. Όταν ακούς λες το μήλο και βρεις μέσα ένα ολόκληρο σκουλίκι, τι είναι χειρότερο. Τι είναι χειρότερο. Ναι, τι είναι χειρότερο. Να έχεις βρει μισό σκουλίκι. Μπράβο ρε φίλε. Αυτή είναι η απάντηση. Να το δαγκώσεις και να βρεις μισό σκουλίκι.
κερδίζω κάτι. Κερδίζει το υπόλοιπο μήλο. Ανάθεμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έλα, πες γράμμα. Πάμε. Είσαι έτοιμος. Πάντα. Να σου πω, δεν είχες την άλλη φορά, έπαιξες, όχι. Όχι. Όχι, έτσι. Θα μας ετοιμάσει αντίστροφη μέτρηση. Είναι πανέτοιμος ο Κολύπτης, κυρίες και κύριοι, είναι ο Flash Gordon. Καλά, παίζουμε και χωρίς αντίστροφη μέτρηση. Όχι, φίλε. Όχι, φίλε. Θέλω να άγχεσαι, θέλω να νιώθεις την ανάσα καυτή στο σβέρκο. Θέλω να σε γνούζει κρύος υδρότας. Λοιπόν. Ναι, ναι. Ας παίξω τον αγχωμένο. Λοιπόν. Να μην πελάτε στις δυο ώρες. Έτοιμος! Θέλω! Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, τραγουδιστή, ηθοποιό. Από Σίγμα! Έφυγες! Σίγμα. Σαργκάνης, Σούστερ, ελληνική ομάδα. Εθνική Σκωτία, ελληνική ομάδα. Ναι. Πανσεραϊκός και Σίγμα. Σέρες, ναι, προπονητής από Σίγμα. Από Σίγμα προπονητής. Ναι. Σάντος. Σάντος. Ωραία. Τραγουδιστή, ηθοποιό από Σίγμα. Τραγουδιστής. Κατερίνας. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Έγινε. Άκου τον γκόγκ, πάρ' τον γκόγκ. Εντάξει, τα είπες όλα. Τα είπες. Α, δεν πάει, ναι, το σχέδιο πάει ακόμα. Παίξαμε σφυλομπινιά στις Σέρες, στην ομάδα. Έτσι. Αλλά μπαίνεις κι εσύ μαζί με τους υπόλοιπους 7 σήμερα στις 10 παρακάτω ψηλά. Θα κληρώσω ένα διήμερο στις Θερμές, Πετρόκτιστο, τζάκια, σούξου, μουξου και τα λοιπά, τζακούζι για να πάτε να κάνετε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Αυτά λοιπόν. Αυτά λοιπόν. Μυθικά τηλεφωνήματα είναι αυτά, να ξέρεις, Καράγιαν. Μυθικά. Αυτά λοιπόν. Πού παίρνεις δρομολόγιο. Δεν διαγράμμα, έχει κι άλλους μπροστά, μην βιάζεις. Τι είναι, προσποίηση. Προσποίηση. Κάνει κλίση, αλλά πάει ο πρώτος. Ο πρώτος, α, έτσι πάει. Με τη σειρά, ρε φίλε. Με τη σειρά. Τι νούμερο είσαι τώρα, πες προκριματικά. Τώρα είναι ένα δεύτερος, εντάξει, μετά. Εντάξει, να σου πω κάτι, σε ποια πιάτσα είσαι. Σε αυτή, ένα μηδέν. Στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά είσαι, λοιπόν. Αυτοί μπροστά από σένα θα πάνε μέχρι Βότση. Εσένα το δρομολόγιο είναι Κατερίνη, να ξέρεις. Γι' αυτό. Δύσκολα το βλέπω. Άμα η Κατερία περάσει σε πάρο, πάμε παρέα. Γεια σου Καραγιάν, ζούμου σου. Πάμε παρακάτω. Παίζετε κι εσείς αντίστροφη μέτρηση να μπείτε για τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις, υπέροχο. Θερμές στο ξενοδοχείο, προσφορά από το snowtravel.gr στην Αριδαία στο Λουτράτσι. Ναι, γεια σας. Και όταν η συμμορία μαζευτεί ή αθωωθεί, πάλι εμείς ζουμουσούμε τον Κωστή. Έτσι λες, ε. Δεν είναι πολύ, δεν πανηγυρίζουν είναι. Που δεν είναι κλιματική οργάνωση, αλλά είναι συμμορία. Δηλαδή, ρώτησαν και οι Λύκοι από το Mickey Mouse. Εμείς που ήμασταν συμμορία τόσο καιρό, παιδιά, και φορούσαμε κόκκινα, τι παίζει. Ρε τα λαμόγια, αμήνονται. Πραγματικά. Αμήνονται. Ρε εσύ, Κωστή μου. Λυπάμαι τα παιδιά που δουλεύουν σε αυτά τα μέσα για ένα μεροκάματο, για τους μικρούς, για τους μεγαλοδημοσιογράφους. Αλλά. Που είναι έχει αναγκασμένα να γράφουν αυτά τα πράγματα. Όλοι υποστηρίζουν, ρε. Τι με παροπίδες, βολεμένοι γλύφτες και ακόμη συνεχίζουν και έλα τίποτα. Άσε αυτά τα κουπούκια εκεί κάτω που τα αρπάζουν χοντρά. Θέλω σήμερα, επειδή είμαστε σε άλλο ύφος, να μου πεις Καρέζι, γούσταρες. Καλά, ήταν εκείνο το μάτι το... Και, φίλε, και η φωνή, η βραχνή αυτή. Δηλαδή, φίλε, Βουγιουκλάτη Καρέζι 0-4 για μένα από το τέταρτο. Δεν είναι... Ξυπνήσατε. Το γυρίσατε. Αυτό ρε. Δεν είναι, δεν υπάρχει. Όπως βλέπεις, ναι. Τον Καράγιαν. Όπως βλέπεις, φίλε, μπορώ να βγω κι εγώ όποιος σου, έτσι. Μην κουνιέσαι. Για προσέξτε λίγο αυτά. Να βγω πίσω σου, έχω άλλους μπροστά μου. Έτσι ξεκινάνε τα τρενάκια. Λοιπόν, άιντε! Για ρώταμε λίγο εκείνο το τέτοιο που κάνεις. Το, για αντίστροφη μέτρηση. Όχι ρε φίλε, είσαι έτοιμος για αντίστροφη μέτρηση να παίξεις. Βέβαια! Πάμε! Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, τραγουδιστή, ηθοποιό! Να εύκολο! Εύκολο να σου βάλω, ρε φίλε, τι είμαι να σε καταστρέψω! Εύκολο, όχι εύκολο! Από Ωμέγα! Πάμε! Ωμέγα! Ο Μεγαλέξανδρος! Περίμενε! Έλα! Από. Σου βάλω εύκολο! Από Αλφα! Πάμε! Από Αλφα! Αλφα! Έχουμε παίχτη Αμανατίδης! Ναι! Προπονητής! Είναι κακιά, είναι κακιά αυτή η πόλη. Πω, γουστάρω. Λοιπόν, πάνω που έμαθε να τον κάνω έφυγε. Ναι, ελληνική ομάδα. Ομάδα, ναι. Ατρόμητος. Ατρόμητος, ναι.
Ξένη ομάδα από Α. Ξένη, Athletic. Athletic, μπράβο, προπονητή είπαμε. Τραγουδιστή, ηθοποιό και τελειώνει. Ηθοποιό. Ναι. Γιονάκη. Α, ο Γιονάκη, πολύ ωραία. Πε μου και ένα ξένο παίκτη από Α. Ένα ξένο. Από Α. Ναι. Έλα, ρε, φίλε, α, θυμήθηκα τον Κριστιανό. Λοιπόν, μπαίνει κι εσύ. Κάνω τα στραβά μάτια. Αληθορίζω. Δεν κέρδισε ακουστή μου. Τι δεν κέρδισε, όχι, όχι, θα σε βάλω και σένα. Έλα, δε, θα σε βάλω για ένα όνομα δεν έχω. Και τους άλλους σου βοήθησα. Και σένα μέσα θα σε βάλω. Ωραία, κέρδισα, δεν κέρδισα. Στον πρώτο άνεργο το διήμερο. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Τελείωσε. Λοιπόν, γράφω Μένιος. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, γράφω Μένιος εδώ και αν είσαι εσύ που πληρωθείς, ο πρώτος που θα έρθει και θα είναι άνεργος, να τον στείλουμε. Γουστάρα, ρε, φίλε. Αγόρι μου, απέρισε τι ωραίος που είσαι. Τι ωραίος που είσαι. Λοιπόν, φιλιά σε όλους. Φιλιά, μου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Έβαλα και τον Κάραγιαν στην κλήρωση. Είμαστε 9. Έτσι τα ονόματα. Πάμε, καλημέρα σας. Μου κάνεις το σήμα της νίκης. Έχουμε δύο γραμμές που περιμένουν. Ναι, γεια σας, εσάς μιλάμε. Ναι. Καλημέρα σας. Γεια σου, Γιώργο! Τι κάνουμε. Εδώ, Γιώργο, ζουμουσάδα. Και... πάμε να γυρίσουμε λίγο την ψυχολογία μας. Και τον Αλ Καπόν δεν τον βάλαμε για συμμορή, τον βάλαμε φυλακή μέσα για φοροδιαφύγη. Τον Αλ Καπόν, ναι. Ναι. Μάλιστα. Πώς λέμε, Αλ Αφούζος. Έτσι. Αλ Μπάντι. Εδώ τον Μπουφωτή δεν καθάρισε 8 άτομα, πώς καθάρισε, να πεις είναι ελεύθερο. Ούτε 10 δεν είναι, φίλε. Δεν είναι ούτε 10. Τι... άλλη μόνο. Τον χειροκροτούσαν... βγαίνοντας τον χειροκροτούσαν κιόλας. Κάποια γκαλίτσες, αυτά κτλ. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, χθες η εθνική μας ξέσχισε. Ναι, ναι. Υπέροχη ήταν. Φανταστική. Εκεί το δεδεκάρι. Βάδα. Μη συζητάς μέχρι και αυτός που μετέδει το παιχνίδι τον έκραξε. Σώπανε. Πώς το έπαθε. Τι να πεις, τι να πεις. Τίποτα. Θα βάλεις ένα εύκολο. Εύκολο. Θα σου βάλω το πιο εύκολο που υπάρχει. Από ωμέγα. Ωμέγα όχι, το πρόλαβα άλλος. Θα σου βάλω από γράμμα Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, τραγουδιστή, ηθοποιό. Ναι, ναι, το πιο εύκολο ναι, θα σου βάλω. Από. Θα σε βοηθήσω, μη στεναχωριέσαι. Από πι. Πάμε. Πρόγειος. Μπράβο. Πού το θυμήθηκε. Πέτροβιτς. Πέτροβιτς, πολύ ωραία. Ελληνική ομάδα από πού. Για σκέψου μία που την ξέρουμε. Από ναι, τώρα μια σημεία προς την Τούμπα να πούμε. Μπράβο, πάμε παρακάτω. Να πω και το όνομα. Πες το. Της ομάδας Παοκάρα. Ναι, Παοκάρα, ξένη ομάδα από πού. Η που... η Γιουβέντα. Έλα, πάμε. Από πού. Παρί. Παρί, μπράβο, προπονητής από πού. Το πιο γνωστό ελληνικό επίθετο. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος και τραγουδιστή, ηθοποιό επίσης, μπορείς να πεις. Πάριος. Πάριος, πάρα πολύ ωραία. Δεν χρειάστηκε να σε βοηθήσω, αγόρι μου. Δεν χρειάστηκε. Άξιος. Και ηθοποιός, πες είναι ηθοποιός. Παντελής Δερβός. Πάρα πολύ ωραίος επίσης, μπορεί να πεις από πού. Πολύ γνωστό. Παπαγιανόπουλος έχει. Λοιπόν. Ευτυχώς έχω εσένα και με κάνετε και ευτυχώς έχω εσάς και με κάνετε και εσείς να ξεχαστώ. Ίδια στεναχώρια έχουμε, θέλω να σας πω. Απλά και εγώ δεν πρέπει να τη δείχνω. Κώστα. Έλα. Χωρίς να μου πεις, ποιοι λιθοβολήσαν, πετροβολήσαν το πούλμαν των Αργεντινών. Των Αργεντινών. Αυτοί που ήταν και παίξε. Της Μπόκα. Δεν το ξέρω. Είμαι τελείως αντίθετος με αυτά, φίλε. Τελείως, δηλαδή δεν. Δεν όλοι είναι. Είμαστε αντίθετοι. Δεν είναι, δεν είναι, όποιος και να είναι. Δηλαδή πραγματικά δεν είναι. Δεν το θεωρώ. Λοιπόν, γράφω όταν Γιώργος παίξουμε... Τρούλος. Ναι, σωστά. Ακριβώς. Συγγνώμη λίγο. Όταν θα παίξουμε με τον Παναθηναϊκό, θέλει μεγάλη προσοχή. Θα τα πούμε όταν έρθει εκείνη η στιγμή, Γιωργάρα μου. Έγινε. Σε φιλό. Συμφωνώ μαζί σου πάντως. Ναι, έγινε. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Κωστή, είσαι η καλύτερη παρέα στο γραφείο. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε, μιλάμε. Πάρα πολύ χαίρομαι. Είσαι η... Χριστίνα, Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνακη! Γεια σου, Χριστίνακη! Ακόμα και ο πελάτης που ήρθε την εκπομπή θα ακούμε. Τι πάρα πολύ ωραία. Αφήστε τα πελατειακά, αφήστε, κάντε ραδιοψυχοθεραπεία, άστα όλα. Πάρτε μια ανάσα και μετά συνεχίζετε. Καλά, δεν το συζητάω. Πολύ χαίρομαι. Χριστίνακη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Παίρνα και εσύ να πάρεις το 50 ευρώ που δίνω στους ακροατές σου στημένους για να είναι καλά πράγματα για μένα. Αγάπη μου, γλυκιά. Οι και... ακροατές τα λένε όλα επειδή τα πιστεύουν και τα αισθάνονται. Δεν χρειάζεται να το πούνε. Συν 50 λοιπόν.
Βάζω. Θέλω να δοκιμάσω και εγώ να παίξω. Να δοκιμάσω φυσικά να παίξω, εννοείται. Και αν τα αγόρια τα βοηθάμε μία, στα κορίτσια τίποτα. Να ξέρεις. Άμα χρειαστώ βοήθεια είναι πολύ, άμα χρειαστώ. Ρίχνουμε όλη την πανοπλία, την πετάμε κάτω. Καμιά άμυνα, καμιά, να ξέρεις. Θα ξέρεις, είσαι πολύ ευγενικός. Θα βάλω τώρα το πιο εύκολο. Ποιο γράμμα θες, μανάρι μου, πρόσεξε τώρα. Όχι, 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 τι θέλεις, όποιο θέλεις, ποιο γράμμα θέλεις. Εσύ πες μου, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή και τραγουδιστή, ηθοποιό, εύκολο γράμμα θα σου βάλω, από Κάπα. Πάμε. Καραγκούνης. Μπράβο, ξένος παίχτης. Ξένος Κάμπελ. Μπράβο, σε διαβασμένη. Προπονητής Κόεμαν. Μπράβο. Ελληνική ομάδα από Κάπα. Ελληνική ομάδα. Έχει λίμνη. Έχει λίμνη. Κυλκυσιακός, δεν έχει λίμνη, αλλά δεν πειράζει. Ξένη ομάδα από Κάπα. Μια που ήξερα. Γερμανική. Καλιαρή. Καλιαρή. Είσαι διαβασμένη. Και τραγουδιστή, ηθοποιό. Καράς, τέλος, τέλειο, τι βοήθεια! Ηθοποιός, περίμενε, Κωνσταντίνου. Τι, να σου πω κάτι, έλα να κάνεις εσύ το παιχνίδι. Μ' αρέσει που ήθελες και βοήθεια, ξέρεις και την Κάλιαρη, πουλάκι μου, δηλαδή... προπονητές λέει Κούμαν, δηλαδή πες μας και το βιογραφικό του, πες μας τις παιδικές αρρώστιες, πες μας πότε πρώτο είπε η μαμά, πότε έβγαλε δοντάκι. Μπράβο ρε Χριστίνα! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ασχολείσαι καθόλου με το... βλέπω και αθλητικά, εντάξει, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εντάξει, κάποια αθλήματα ή κάποιους αγώνες που με ενδιαφέρουν. Μπράβο. Αλλά ενημερώνομαι κιόλας ποιοι παίκτες είναι και ποιοι προπονητές. Μ' αρέσει, ας πούμε, να ξέρω. Μπράβο ρε Χριστίνα. Αυτό είναι κορίτσι, κυρίες και κύριοι! Μπράβο. Χριστίνα, δώσε μου, σε παρακαλώ, επίθετο. Μπορείς. Ναι, φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Γιαννήση. Γιαννήση. Πάρα πολύ ωραία. Χριστίνα Γιαννήση. Έγινε Χριστινάκι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Και καλό Σαββατοκύριακο. Θάμπωσες, μάγευσες, εντυπωσίασες. Φιλιά. Φίλε, woman Κάλιαρη. Δηλαδή γυναίκα που ξέρει την Κάλιαρη. Πιστεύω 8-10 γυναίκες Κάλιαρη νομίζουν ότι είναι, ξέρω εγώ τι. Τι νομίζω ότι είναι. Μια κουζινομηχανή πήρα την Κάλιαρη καταπληκτική. Μπορεί και φτιάχνει τα πάντα. Τι να πω, έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα 9, 10, 11 τυχερούς. Θα πάμε σε διαλυματάκι. Ξεκάθαρα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Πολύ χαίρομαι όταν βγαίνουν κορίτσια, φίλε. Και μάλιστα κορίτσια διαβασμένα. Αλλάζει τι, αλλάζει όλο το ύφος μου. Φίλε, παραμένουμε μια ζωή, φίλε Δούλη. Μια ζωή, δεν αλλάζει αυτό. Παντρεύεσαι, κάνεις παιδιά, αμέσως μαλακώνει η φωνή. Έρχονται μηνύματα, κραξίματα. Αμέσως λέει, αλλάζει ύφος, λέει αμέσως. Γεμίζει, λέει, με σιρόπια και τέτοια. Μπράβο! Διαλυματούμε και επιστρεφουά. Μην ξεχνάτε, Genethrix, κορυφαίο προϊόν για την τριχόπτωση. Επειδή μόνο αυτά που γίνονται γύρω μας πέφτουν τα μαλλιά μας, η Καλόε, κορυφαία εταιρεία, πρώτη δίδαξε στον Έλληνα τα ευεργετικά θέματα που έχει ο οργανισμός όταν πάρει την αλόη, την κριτική, αυτή τη γνήσια την αλόη από την Κρήτη. Μιλάμε για την Καλόε. Την Καλόε. Το Genethrix είναι λοιπόν το φάρμακο το οποίο μέσα σε 3 μήνες με το σαμπουάν και τη λοσιόν βλέπετε να φυτρώνουν και πάλι μαλλιά. Είναι ευεργετικό, κορυφαίο φάρμακο. 29,90 από 55 ξεκινάτε από σήμερα και λύνετε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. 23-12-200-500. Φυσικά, Tenda Home, κορυφαίο σε τέντα, σε πέργολα, σε αντενεμική ζελατίνα, τα πάντα όλα τώρα που δροσίζει ο καιρός, μπορεί να κερδίσετε ένα ολόκληρο δωμάτιο στο μπαλκόνι. Ο μπαμπάς και ο γιος, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης και Καλαμαριά και Πολύχνια Χαλκιδική, 35 χρόνια βάζουν τέντα. Λέγεται ότι είχαν βάλει τέντα στον Τροϊκό Πόλεμο, εκεί περίμενε ο Οδυσσέας με το άλογο για να μπουκάρει μέσα, από εκεί ήταν η τέντα. Και επίσης δεν ξεχνάτε λαδόκολα από τον Κοροδελιά στο Χαρμάγκιο, να τρώει μάνα και στο παιδί να μην δίνει. Να πατάει τον όρκο αιώνιας από εκεί, από το κρέας, ο Θιβετιανός μοναχός, ο οποίος δεν έχει φάει ποτέ κρέας και μπαίνοντας σε λαδόκολα λέει, φιλέ, βάλε 2 πατσετούλες, 2 κεφτεδάκια, 2 ψαρονέφια και στο τέλος φεύγοντας και ένα μικρό ψαρονέφρι για να πω ότι έφαγα και ψάρι. 705-750, επιστρέφουμε! Έλα ρε Γιώργο Κόρο, έλα, παίξε τις επικαλαμίδες σου. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ραδιοψυχοθεραπεία στο Λίμπερο 107,4. Τσάτς στο μικρόφωνο, με δασκαλάτσι πίσω από την κονσόλα. Και βέβαια ένα καταπληκτικό smart watch κληρώνουμε σήμερα. Έχω να δώσω και self-stick, self-obastuna και στυλό με USB και έχω διάφορα δώρα να δώσω. Σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο κινητό χειρός, ένα smart watch από το δίκτυο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 143-311-611. Ένα smartwatch με μέγεθος οθόνης 1,54, τύπος οθόνης αφής, Bluetooth,
microSD, δόνηση, κάμερα ειδοποίηση μηνυμάτων, ξυπνητήρι, ημερολόγιο, με βηματόμετρο, με παρακολούθηση ύπνου. Τα πάντα όλα, μόνο δεν μαγειρεύει. Ένα καταπληκτικό δώρο. Γράφεται FM. Αφήνουτε κενό. Και το αμολομπουμπουνάτε στο 54526. Την άλλη εβδομάδα θα βάλω διλήμματα. Ένα μικρό quiz, επειδή πιάσαμε με kit πριν, είναι για το τελευταίο τέταρτο και δίνω τραπέζι. Πώς λέγαν την μελαχρινή και πώς λέγαν την ξανθιά βοηθό του Michael Knight στον υπότη της ασφάλτου. Χωρίς να μπείτε στον Google. Άμα μπείτε στον Google, οκ, okay, δεν έχει αξία. Αν θυμηθείτε πώς λέγαν το μελανούρι και το ξανθό. Τα δύο που ήταν και τριβώντησαν πάνω στα φτερά του Kit. Η βοηθή του Michael Knight, του David Hasselhoff. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Κάτσε να πάω. Εδώ φίλε, γιατί δεν έχω διαβάσει τύπτης. Δεν έχω διαβάσει τύπτης. Καλημέρα στην Κέλλη τη Λιαλιάκου. Γεια σου, Σεραφιμίδη Τάσο. Καλημέρα Κωστή και συνακροατές από Θεόφιλο Ιωακιμίδη. Ο Καρπενής ο Θανάσης. Καλημέρα Κωστή, δώσε κινητό ρολόι ζου μουσού. Ο Μανιάτσο Γιώργος. Smartwatch Touch, μεγάλες ζούμε speakers στο CNN. Να σε δούμε. Την απέρριψε την πρόταση, αδερφέ. Προς το παρόν είμαστε στο 2 κάθε Πέμπτη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια χθες. Μαζί με Μανόλο Ευστρατιάδη. Αδερφή ψυχή. Έτσι κυρίως. Γιατί γενικά, ρε παιδί μου, ευημερούν στην τηλεόραση οι αδερφές. Είμαστε κι εμείς αδερφές ψυχές. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Ζου μου σου. Λες, λέει, να το γυρίσετε τώρα, λες, 45 και 46 για να κάνετε καριέρα. Το Μήλο να το γυρίσουμε νοτιοδυτικά. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Καλημέρα, Κωστή, μας μεταδίδεις αισιοδοξία. Κάθε μέρα μας πιάνει το κέφι. Γεια σου, Παλιανόπουλε, Θανάση. Τι γίνεται, αδερφέ. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου, 424, γεια σου, 770. Ο Κώστος Γλουγιάννης λέει καλημέρα, φίλε, καλημέρα στην παρέα μας. Τι ζούμε πάλι, φίλε μου, στην Ελλάδα μας. Κλήρωση ζούμε, σου λέμε και όλα τα καίμε. Καλημέρα, Κωστή, βάλαμε και το ρολογάκι τον προπονητή. Το στηρίζουν, μήπως και αποβάλει τις φοβίες του, λέει ο Σεραφιμίδης ο Τάσος. Τι να πω. Στήριξη στον προπονητή και ελπίζουμε να το γυρίσει. Ο Σαλταφερίδη Ιρένα. Καλημέρα και σε σένα, ο Αγγελάκης ο Αντώνης. Λοιπόν, γεια σου, Γεωργία μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ από την Άουσα. Εδώ είμαστε, κάτσε να πάω να διαβάσω και μηνύματα μέχρι να ξαναβγούν οι γραμμές. 2310-287-888. Έχουμε 11 ονόματα τα οποία έχουν παίξει σήμερα και την προηγούμενη εβδομάδα αντίστροφη μέτρηση με τα γραμματάκια. Όπως βλέπετε, το κάνουμε εύκολο το πράγμα για να γίνετε μουχαμπέτη. Για να μπείτε στην κλήρωση στις 10 θα κληρώσω ένα τριήμερο στις Θερμές στο υπέροχο πετρόκλειστο ξενοδοχείο στο Λουτράκι Αριδέας, με τζακούζι μέσα, με τζάκια, ένα φανταστικό μέρος, ένα ξενοδοχείο υπέροχο. Όσοι κερδίσατε και πήγατε, μοίρατε με το στόμα ανοιχτό και μας χιλιοευχαριστήσατε, εμάς και το Λίμπερο φυσικά, το ραδιόφωνο μας που τα δίνει αυτά τα υπέροχα δώρα. Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 2310-287-888 για να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Πάμε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, Κωστή μου. Είμαστε έτοιμοι. Θα παίξεις. Έλα. Έλα, σε ακούω, έλα. Α, ωραία, βέβαια. Να παίξω, είμαι δυνατός. Σε πολύ μ' αρέσει που έχεις αυτοπεποίθα. Το όνομά σου. Ο κακός ο Λύκος. Κακή Λύκη. Όχι, επειδή έκανε αυτοπεποίθηση, τι είδα, σε ματσακονιάζω. Θα σου βάλω κανένα ψή, κανένα χ, ε. Βγάζει γλώσσα, μωριά. Έλα, λοιπόν. Περίμενε, να πούμε τι ψάχνουμε τώρα καταρχήν. Έλληνα παίχτη, ξένο. Ωραία. Παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, εμείς σαν ομάδα και προπονητή, τραγουδιστή, ηθοποιό. Ωραία, λοιπόν, κάθε φορά θα λέτε τι ψάχνουμε. Εντάξει, άμα δω ότι κόλλησες κάπου, ξαναλέω. Ωραία. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή και τραγουδιστή ή ηθοποιό. Εύκολα. Ωραία. Το γράμμα που σου δίνω. Ωχ, ναι. Επειδή άκουσε ότι έχεις αυτοπεποίθηση, εύκολο θα σου δώσω. Εύκολο. Νομίζω, ναι, φίλε, όχι, φίλε. Πανεύκολο. Σου δίνω το γράμμα το οποίο είναι το ΤΑΦ. Πάμε. Εύκολο είναι. Το πάμε. Τάφ. Έλληνα παίχτη. Ναι. Τραγιανόπουλος. Ωραία. Τζοφ ξένος, μπράβο, ελληνική ομάδα από ΤΑΦ. Στα δυο στενά. Τρίκαλα. Μπράβο, ξένη ομάδα. Ξένη ομάδα Τραμζοσπορ. Τραμζοσπορ, όχι ρε φίλε, ήθος έχεις. Προπονητής από ΤΑΦ. Τραπατώνει, μπράβο, και τραγουδιστή ηθοποιό. Τον Βασίλη Καρά. Τερλέγκα! Φίλε! Στροφές τώρα. Ή ρίξε λάδι στο καντήλι. Κερδίζεις με τη σπάθα σου. Με τη σπάθα, όχι με τον σπάθα. Χωρίς να σε βοηθήσω. Δεν χρειάστηκε, φίλε. Δεν χρειάστηκε να σε βοηθήσω καθόλου, αδερφέ. Είσαι πολύ δυνατός, όντως. Η αυτοπεποίθα που είχες ήταν δικαιολογημένη. Έχεις μπάθος, έχεις εμπειρία, έχεις ανιδιοτέλεια. Ηλικία, φίλε, ηλικία έχω. Είσαι 50, είσαι.
46. Όχι ρε φίλε, πάντως ακουγόταν η φωνή για 50. 46 κοντά είσαι αγόρι μου, 79. Έχω ενημερώσει μάλλον τώρα τελευταία για τη θεία σου, έτσι, που ακουγόμουν για 50. Τι κάνει, άντε να μην τα πω τώρα. Της θείας μου τον μπουγαδοκόφινο, γιατί ρε, 46, δεν είπα τους 80. Δώσε επίθετο. Μανώλη στο μικρό. Ναι. Θέλουμε και επίθετο στον αέρα. Εντάξει, πες μου ένα γράμμα, μόνο να ξέρω τι είσαι εσύ, Μανώλης. Φι. Μπράβο. Όπως λέμε Φανούρης, Φι, έτσι. Ακριβώς. Μανώλης Φι. Έγινε Μανώλη Φι. Φύγε! Φιλιά, μπαίνεις και στην κλήρωση. Έχω 12 άτομα. Καλημέρα σας. 23-10. Άνοιξε λίγο να ακούσω. Κι όπως θα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις, κοίταζε με αν θέλεις. Δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό. Αποτελείωσέ με. Δεν λέγας χαρακτηριστικός, δεν μπερδεύεις με κανέναν. Κι όπως θα παίρνω τις τροφές. Τις τροφές για το σκύλο, για τη γάτα. Εκεί που θα παίρνω τις τροφές. Τις πήρε, έφερες τροφές για τα ζώα. Τις έφερα. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές. Και εκεί επάνω στο χορό. Αποτελείωσέ με. Δεν υπάρχει ο υψήφωνος. Πιστεύω βγαίνει έξω από τη σκεπή. Όσο ψινοτάβανο και να είναι το κτίριο. Βασίλης Τερλέγκας. 23-10, προλαβαίνουμε να παίξουμε με 2-3 ακόμα. Μπείτε στην κλήρωση. Σε λίγο θα δώσω το τριήμερο στις Ερμές. Για περάστε και διαλέχτε. Όπως επίσης θα δώσω και το smartwatch. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα βγάλουμε μια-δυο γραμμούλες ακόμα. 23-10-287-888. Αν θέλετε να παίξετε. Αν δεν θέλετε να παίξετε, δεν πειράζει, δεν σας βάζουμε το ζόρι. Είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλουμε εμείς. Έτσι είπα, είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλουμε εμείς. Πάμε δεύτερο κουπλέ. Σφίγγεται στα χαμηλάκου. Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές. Χορό αντρικιό. Χορό θανάτου. Α, θανάτου, οκ. Μπέρδεψα τα κουπλέ. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς είσαι τώρα πια. Βιάστηκε να τα χώσει όλα στο στίχο μέσα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είσαι τώρα πια δικιά του. Είναι σαν αυτούς που λένε όταν λέει για καζίνο ή για στοιχηματική. Είστε απαγορεύοντα το στοίχημα στο τέλος. Υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος θεσμού. Τρέχουν στο τέλος, έχουν πει πρέπει να το πείτε στο τέλος και το τρέχουν να το προλάβουν. Πιστέψω πως είσαι τώρα πια δικιά του. Στο καρδάσι μου το αφιερώνω που ξέρω πόσο γουστάρετε, λέγκα. Για να ανακατανόει τον λόγο. Εσύ αν θέλεις, κοίταζε με. Και εκεί, α, τα μάτια σου. Δύο μαχαιριές. Σκιάζεται, δεν βγαίνει άλλος να παίξει. Τελειώνω, φεύγω. Προλαβαίνουμε ακόμα. Έχω 12, 23, 10, 287, 888. Βλέπετε ότι βοηθάμε, δεν είναι πανεύκολα πραγματάκια. Θα βγάλουμε αν είναι μια-δυο γραμμές ακόμα προλαβαίνουμε. Καλημέρα στα παιδιά, στο Φουμπού, στην ομάδα μας, στον αθλητήριο, εκεί που είναι η Αφάνγκατα, η Αφάνγκαρτ. Μας έχει στείλει καταπληκτικά πράγματα, η αγάπη, φοβερές μαντινάδες μας έχει στείλει το κορίτσι. Τι να πω, χάρισμα είναι αυτό. Καμαρώνουμε για τις ακροάτιές μας. Πρόσεξε, πρόσεξε. Λοιπόν, τι έχει στείλει. Πάμε στη γραμμή, πάμε στη γραμμή. Μα ήθελα να το διαβάσω αυτό όμως. Όποιος που κάμισο φορεί, που έχει τσινύχτας χρώμα, δεν τον νοιάζει ο θάνατος. Κι αν ενευρεθεί στο χώμα. Γεια σου Κατερινάκη μου. Γεια σου αγάπη, αγάπη το έχει στείλει, αγάπη Αζημάκη. Καλημέρα σας, τρεις γραμμές. Έλα, με αυτές θα κλείσουμε. Ναι! Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Good the boy. Είμαι ο Παύλος. Γεια σου ρε Παυλάρα! Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ, έτσι λένε οι γιατροί. Κώστα, έχετε μιλήσει καθόλου για. Για Εθνική Ελλάδος. Μπήκες αργά στην παρέα μας. Ναι, μπήκα αργά στην παρέα. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν ήρθαμε στο στούντιο, ανάψαμε φώτα. Για να έρθουμε. Είμαι της παρέας, έτσι. Είσαι της παρέας. Ναι, ναι. Είπαμε όλο το πρώτο μισάωρο ασχολήθηκα. Παιδικά λάθη, τραγικές επιλογές. Παρεούλα, δεν μου αρέσει αυτό. Τον Μπέλκα τον πήρε και τον άφησε εκτός. Να σου πω κάτι, για μένα η Εθνική πάντα πρέπει να διαλέγει τους πιο καλύτερους και πιο φορμαρισμένους παίκτες στην εποχή. Σωστά. Που είναι φορμαρισμένοι. Σωστά. Τώρα ούτε ο Τζιόλης είναι, ούτε ο Μανιάτης είναι, ούτε ο Φουρτούνης είναι. Δεν παίζουν στις ομάδες. Δεν παίζουν καν. Δεν παίζουν στις ομάδες τους. Τον Μπακασέτας. Δηλαδή, πού τους είδες ρε φίλε αυτούς και τους παίρνεις. Να μπράβο, αυτό ακριβώς, δηλαδή, αυτό που τους είδες και τους διάλεξες, δηλαδή, αυτοί δεν παίζουν στις ομάδες τους. Ο Ρέτσος, τι ιστορία έχει, τι έχει κάνει ο Ρέτσος, επειδή έκανε τη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στη Λεβερκούζεν. Αυτό είναι το κακό, Κωνσταμό, ότι δεν μπορεί να είναι η Εθνική να δουλεύει στα γρανάζια των ομάδων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μανατζαρέων και των παιχτών τους για να ανεβάσουν την τιμή πώλησης. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα που γίνει, είναι απαράδεκτο.
Αυτή η εικόνα ήταν ντροπιαστική, γιατί οι παίκτες, οι μισοί από αυτούς δεν παίζουν καν στις ομάδες τους. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Ούτε καν ο Καρνέζης παίζει, έτσι. Για τον δεν δικαιούται να πάει στο Μουντιάλ με αυτή την εικόνα. Απλά, ξεκάθαρο. Καλώς θα μείνει ξεκάθαρο, στην Αθήνα. Ξεκάθαρο. Δεν να πάει στο στην Αθήνα δεν θα μείνει, στην Μύκονο θα είναι περισσότεροι από αυτούς όταν θα παίζει το Μουντιάλ, να ξέρεις. Φιλιά, θα παίξεις, θες να παίξεις ή φεύγεις έτσι ήσυχα. Δεν πρόλαβα να ακούσω το παιχνίδι, γι' αυτό δεν μπορώ να. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φιλιά, να είσαι γερός. Πάμε τελευταία γραμμή που κλείνει τη σημερινή φαντασμαγορική εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Ναι! Μήπως όχι, ρε φίλε, με τσιπνίδω να φύγω. Γι' αυτό είναι ένα μηδέν. Για να μπω στην κλήρωση, ρε Κωστή. Έλα, αγόρι μου, θα παίξεις. Δεν έχεις μπει τσουκνίδα, όχι, ε. Όχι, όχι. Μπράβο. Όχι. Λοιπόν, μαζί σου κλείνουμε. Την, το παιχνίδι μας, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή και τραγουδιστή ή ηθοποιό. Σου δίνω το γράμμα, το γράμμα σου είναι το γράμμα σίγμα. Πάμε. Σίγμα. Ναι. Από σίγμα Έλληνα παίχτη. Ναι. 14 νούμερο, κοντός, ΠΑΟΚ, παλιός. Μπράβο, ξένος παίχτης από σίγμα. Πάμε, 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 πάμε. Στοχ, μπράβο, ελληνική ομάδα από σίγμα. Σέρες, μπράβο. Α, μήπως το βάλαμε και πριν το σίγμα. Ναι, έλα, πάμε, ξένη ομάδα από σίγμα. Έλα, έλα, προχωρά. Στουτγκάρδι, προπονητή από σίγμα. Στέφενς. Στέφενς. Άντε, πες και ένα τραγουδιστή από σίγμα. Βγαίνει. Στέλιος Διονυσίου. Σωστός. Σωστός, ρε, σωστός. Δεν κόβω κανένα, ρε. 13, η τυχερή. Μανώλης. Μανώλης Τσού βάζω. Μανώλης Τσουκνίδα. Φιλιά. Γεια σου, Μανώλη! Bye, bye, bye! Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φτάνουμε στο τέλος. Έτσι θα φύγω. Με αυτό το υπέροχο γαλλί που τον γουστάρω πάρα πολύ. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εύκολο να το λες στις καλές στιγμές και όταν είμαστε σε καλή διάθεση. Το δύσκολο είναι να το κάνεις πράξη, το ζούμε μεγάλες στιγμές, στη στεναχώρια, στον καημό. Εκεί είναι δύσκολο. Να λες, θα σηκωθώ και θα συνεχίσω. Κανένας μας δεν γίνεται λιγότερο ΠΑΟΚ επειδή έρχονται αρνητικά αποτελέσματα. Κανένας μας δεν πρέπει να γίνεται λιγότερο ΠΑΟΚ επειδή διαφωνούμε μια επιλογή. Είτε γουστάρουμε είτε δεν γουστάρουμε κάποιον. Τα τέσσερα γράμματα αγαπάμε και στηρίζουμε, όποιοι και να είναι. Είναι όλοι τους περαστικοί. Έτσι. Είτε λέγεται Λουτσέσκου, είτε λέγεται οπωσδήποτε αλλιώς, είτε λέγεται όπως λέγεται ο παίκτης, οποιοδήποτε. Όλοι κάτω από τα τέσσερα γράμματα. Με ευλάβεια και σεβασμό. Λοιπόν, θέλω. Αδερφέ μου, Σωτήρη, εσύ σήμερα θα δώσεις από το 1. Κάτσε να τα βάλω λίγο με διαφορετική σειρά. Βάλε λίγο χαλάκι να τα ανακατέψω. Θέλω από το 1 μέχρι το 13 να μου δώσεις ένα νούμερο. Είναι όλα τα ονόματα και τα σημερινά και τα προχθεσινά για να βάλω στην κλήρωση τον τυχερό που θα κερδίσει το διήμερο στις Θερμές. Το 8. Το 8, φίλε, του Σκαρτάδου. Πεκτάρα, φίλε. Πολύ μπροστά από την εποχή του. Πολύ μπροστά. Έπαιζε τη θέση 8 όταν δεν υπήρχε η θέση 8. Είναι στην εποχή που όλοι παίζανε με γραμμόφωνο, αυτός πήγε με το στικάκι, φίλε. Και λέει, έχω συνδυασμένο δίσκο, έχω 1000 τραγούδια μέσα. Κάπως έτσι ήτανε, ποδοσφαιρικά. Και δώσε και ένα νούμερο ακόμα από το 1 μέχρι το 62 για να δώσω και το smartwatch. Το 50, το 51, το 51. Λοιπόν, πάω να δω ποιος είναι καταρχήν στην κλήρωση, τη μικρή που είναι για τις Θερμές, εσείς που παίξατε. Λοιπόν, το διήμερο κερδίζει ο Μένιος, άρα, δες φίλε, βγήκε αυτός που το έδωσε τελικά. Ο πρώτος που θα έρθει, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12 σήμερα. Ο πρώτος που θα έρθει σήμερα ή την άλλη εβδομάδα. Από το σταθμό μας με κάρτα ανεργίας ή κάρτα πολυτέκνων θα κερδίσει το διήμερο. Όχι στο μιλητό, για να είμαστε έντιμοι και ωραίοι. Έτσι, ο Μένιος λοιπόν που κέρδισε το διήμερο. Μένιο, μπράβο σου καταρχήν. Ο πρώτος που θα έρθει στο σταθμό εδώ στο Λίμπερο, λέω το Σοφού 18, με την κάρτα ανεργίας ή με την κάρτα πολυτέκνων θα τον στείλουμε να πάει στις Θερμές στο υπέροχο ξενοδοχείο στο Πόζαρ. Στον Λουτράκι Αριδέας. Πάω να δώσω. Λοιπόν, ποιο μου είπες? Το αυτό, 1-0. Το 51. Το 51, το 51. Το 51.
Το 51 είναι ο Μανιάτης Γιώργος. Smartwatch σε 254. 6942 σε 254. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο να σε βγάλουμε. Να τον βγάλουμε και αέρα, προλαβαίνουμε. Ε? Για πες λίγο την Μαριλής. 6942. Μαριλής, ακούς! Κορίτσι! Ου! Έλα, ο Μανιάτης Γιώργος. Πάρ' τον λίγο τηλέφωνο να τον βγάλουμε αέρα να μοιραστούμε μαζί τη χαρά. Ε? Τελειώνει σε 254. 6942 σε 254. Μανιάτης Γιώργος. Smartwatch, chats και τα λοιπά. Ζουξομούξου. Θα το βγάλουμε τώρα. Θέλω να ακούσω και το τούτ. Τούτ. Τι παίζει ο άνθρωπος, φίλε. Παίζει τις κάλτσες του, φίλε. Τις καλτσοδέτες. Παίζει τις επικαλαμίδες, τα σπασουάρ. Τούτ. Να κάνω φωνή γυναίκα. Ή νταλίκα. Γυναίκα. Αν ακούει όμως. Ξέρει τώρα τον παίρνουμε. Δεν πειράζει. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα, τσάτ. Τσάτ, τέτοια φωνή έχει ο τσατσαρός, ρε παιδιά. Είπαμε, έχει λεπτή φωνή, αλλά όχι και έτσι, ρε παιδιά. Δεν πιστεύω να έχεις καμία συγγένεια με αυτόν τον Μανιάτη που είναι στην Εθνική, που έγινε συμπέρασμα με τον Τζαβέλα και έγινε χειρότερος από ό,τι ήταν. Από χθες καμία, από χθες καμία. Έτσι. Είσαι ο Μανιάτης... Κάθε τρίτη ξαδερφός είναι. Α, έτσι, Μανιάτης του Χαραλάμπους, Μανιάτης του Σάβα. Γιώργο, είσαι ο τυχερό. Πόσα μηνύματα έστειλες? Μισό. Μισό, έτσι. Μπράβο, φίλε. Με μισό μηδέν κέρδισε. Με μισό μηδέν, φίλε. Μπράβο. Κέρδισε το smartwatch. Όντω έστειλες με ένα μήνυμα. Πόσα είσαι, πόσα έχει στείλει. Δεν μπορώ να το κάνω. Μπράβο, μπράβο. Έστειλα στο φτερό. Μπράβο, φίλε. Πάντα ήθελα να γίνω λίγο πιο έξυπνο. Μόνο μέσω εκπομπή σου, φίλε, γίνεται αυτό. Η εκπομπή είναι εκπαιδευτική, ιαματική, ψυχοθεραπευτική, πολυπολιτισμική. Γιώργο και Μανιάτη. Κυρίως... Ναι, και κυρίως Ζουμουσού, κυρίως αδερφέ. Ζουμουσού, κυρίως Ζουμουσού, αυτό ήθελα να πω. Θα σε πάρω και εκτός αέρα να σου πω πώς θα πας στο δίκτυο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή 143 να πάρεις το υπέροχο smartwatch. Είναι καταπληκτικό το μαραφέτη, φίλε. Είναι ζηλευτό, να ξέρεις. Εύχομαι να είσαι πάντα τυχερός. Δηλαδή να μην πας στη Νέα Γνατία. Αν πας στην Εγνατία, εντάξει, επίσης μπορείς. Γιατί είμαστε και λίγο παλιοί, φίλε. Εντάξει. Τα είπα πριν, φίλε. Για εμάς είναι Νέα Εγνατία, δεν υπάρχει. Μου λέει άλλος, λέει, μπαίνω στα Πεύκα. Ποια Πεύκα, ποια απ' όλα, λέω. Μου λέει στα Πεύκα, ρε, στο Ρετζίκι. Λέει, ναι, καλά, γιατί το άλλαξες, ρε. Οι άλλοι με τα χίλια δέντρα το άλλαξαν το όνομά τους. Όχι, λέει, το άλλαξα. Όχι διαβατά, λέει Ιωνία. Εμείς τα διαβατά ξέρουμε, ρε, φίλε. Μα αυτά μεγαλώσαμε. Λοιπόν, σε φιλώ, σε χαιρετώ. Να σε πάντα τυχερός. Bye. Φιλιά στο Χρήστο Κολοβό, στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στον Λίλιο Σταβιλίδη, στο Χέλσιμπονγκ, στο Μάριο. Dynamics Man, γεια σου Μάριε. Γεια σου Μάριε. Όλοι αύριο στο παλατάκι, λέει, 6:30 έχει πάω Κάρις, έτσι, στο παλατάκι όλοι. Φτάνουμε στο σημείο εδώ που φεύγουμε και ψείτε έχουν βάλει βιντεάκια και σουξουμούξου σημερινή εκπομπή κουκουρούκου τελείως. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάγιο ήταν ο χορηγός της δεύτερης ώρας, 705-750 τη Λιβεριά. Φυσικά το Genethrix που είναι καταπληκτικό φάρμακο, είναι λοσιόν και σεμποάν για την τριχόπτωση από την Καλόε, 2312-200-500, ενημερωθείτε. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Χρήστο στο Ανόβερο. Η δίκη του Μαρινάκη, λέει, θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο για να είναι παρόντες όλοι οι μάρτυρες. Black, αλλά πολύ αληθινό, φίλε. Πολύ αληθινό. Φιλιά, θα φύγουμε συμπεθέρα, το έχει έτοιμο. Με αυτό θα φύγουμε. Τι, το κόψαμε ήδη, φίλε, που είχα μια συμπεθέρα έτοιμη. Λοιπόν, χορηγός δεύτερης ώρας φυσικά και Tenda Home. Γιώργος και Γιάννης Καντουρτσίδης, 35 χρόνια εμπειρία. Μπαμπάς και γιος στην Τέντα και στην Πέργολα. Καλαμαριά, Πολύχνη, καθυστερώ για να μπορέσω να φύγω. Έστω να βάλεις μια τζούρα από τη συμπεθέρα, φίλε. Έτσι το, έστω, έστω μια τζούρα. Ζούμου σου λέμε, δεν φεύγει κανένας. Έρχεται η Τρόικα, ο Χρήσανδος, ο Μάριος και ο Δημήτρης. Bye, 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 ζούμου σου λέμε. Πολύ ήθος το κομμάτι.